Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Άντε ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχει και κάτι ντερμπάρες. Έχει και κάτι ντερμπάρες στην Ευρώπη. Κάτι Μουρίνιους με τους Αλσατούς να παίζουν 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ωραία, τι ωραία πράγματα. Έχει Ντόρτμουντ, Μπάγκερ, έχει Ηρακλής, Κέρκυρα. Όχι, ΑΕΠ Ηρακλής, Κασιόπη. Να το δούμε σωστά. ΑΕΠ Ηρακλής, Κασιόπη. Πώς λες την Κασιόπη, Κασιόπη και τον Ηρακλή. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, θα ζήσουμε να τους θυμόμαστε αυτούς κάποια στιγμή όλους. Αν ζήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, Θάνος Σερσέμης στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα παρέα μαζί μας. Πολλοί εγκλωβίστηκαν σήμερα στους δρόμους. Ένας ηλεκτρολόγος, μια γραμματέας δεν ήρθανε στη δουλειά γιατί είχε διαδηλώσει για τον Ομπάμα. Και από το συνωστισμό τον πολύ και από την πολύ οργή που υπήρχε για την επίσκεψη του Ομπάμα στη χώρα μας, έγινε σκηνικό να πούμε και χάσανε τις ώρες, τις εργατόρες. Θα πληρώσει ο Ανδρώνης όμως, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τον εργάτη. Οπότε μην στεναχωριέστε. Δεν έγινε, όχι, δεν κάνανε διαδηλώσεις σήμερα. Κάνανε, αφού απαγορεύτηκαν. Κάνανε, τους επιτρέψανε. Ναι, δεν τους μπουζουριάσαν μέσα. Το κουκουέ έκανε, έλα ρε μεγάλε. Το κουκουέ δεν θα πάρει ποτέ την εξουσία να υποδεχθεί τον επόμενο, τον Τραμπ ας πούμε. Το κουκουέ είναι, πώς το λένε, ρε, σαν τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Πάει εκεί για να πάρει τα λεφτά να πούμε. Και αυτοί μπαίνουν στη Βουλή για να πάρουν τα λεφτά. Εξουσία δεν θέλουνε, δεν θέλουνε. Σου λέει βολευόμαστε έτσι. Είμαστε ας πούμε αυτοί που φωνάζουν, αλλά Τσίπρες δεν θα γίνουν ποτέ, έτσι, γιατί ο Τσίπρας ξεκίνησε από την άκρα αριστερά, πέρασε στη μέσα αριστερά, έγινε έξω αριστερά, μετά πέρασε στην άλλη μεριά, εκεί που παίζει ο Μέση, στη δεξιά πλευρά με αριστερό ποδάρι να πούμε, έτσι, να φάει τον αριστερό μπακ, να φάει τον αριστερό στόπερ και τον κόφτη που θα έρθει εκεί τρεις, μπαμ, και να πετάξει την μπάλα να πούμε στην κάτω γωνία. Βέβαια. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Να πω πριν πάμε στα θεματάκια μας, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά. Έχουμε να κάνουμε κάτι πικάντικα θέματα εδώ με τον φίλο μας τον Θάνο. Καταρχήν κάτι να πούμε για τους φίλους μας, για τα φυτικά αφροδισιακά προϊόντα. Το Epimedium είναι ένα φυτικό Viagra που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς ίχνος φαρμακευτικών ουσιών για προβλήματα στο πουλί σας, λέω, στη αισθητική σας λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική σας ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία σας, όπως έχει συμβεί με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα. Δηλαδή πεθάναν στην αγκαλιά των Ρωσίδων πολλοί 60-άριδες, 55-άριδες, 65-άριδες και 50-άριδες και 70-άριδες και τους φέραν πεσκέσεις στην κάσα να πούμε και δεν τους έκλαψε και η χείρα. Ξέρεις τι είναι να σου φέρουν τον άντρα σου με το πουλί σηκωμένο πεθαμένο, τη αγκαλιά Ρωσίδας. Τι να κάνει τώρα αυτή. Είναι καινοπό το θέμα. Να κλάψει, να γελάσει, να βγει να τον αρχίσει τα χαστούκια πάνω στην κάσα. Οπότε για να μην έχετε τέτοια προβλήματα, θα πάτε στον Αβράμογλου εκεί στην Αγίου Μινάκια, η Κατούνη γωνία. Και αν δεν μπορείτε, τηλεφωνήστε στο 513-094 και πάρτε αυτό το φυτικό προϊόν. Μην σας φέρουν ανάσκελα στην αγκαλιά καμιά Ρωσίδα, καμιά Ουκρανή κτλ. Και να πω ότι φαίνεται, όπως λέει η πιάτσα, οι πιο φτηνές, λέει, οι βίζιτες τώρα είναι, λέει, οι Ελληνίδες. Βέβαια. Κάποτε ξέρεις τι η Ελληνίδα, Σερσέμι, Θάνο, δηλαδή, κάποτε λέει η Ελληνίδα, όταν την πήγαινε ο γκόμενος ή ο σύζυγος διακοπές εντός Ελλάδος, ήταν αιτία διαζυγίου. Πήγαινε στη μάνα της αυτή, πριν από 20 χρόνια, πήγαινε στη μάνα της αυτή και έλεγε, ξέρω εγώ, μαμά, ο Θάνος θέλει να με πάει στο πύλιο. Α, κακό χρόνο να έχει ο κερατάς, να λέει η μάνα. Κατάλαβες. Ο Πετράκης, ο ξάδερφός σου, την πήγε την Αργυρό, την Πλατιπόδα, την πήγε στις Μπαχάμες. Έπαιρνε θάρρος, να πούμε, η άλλη από τη μάνα. Η μάνα εντωμεταξύ ούτε Μπαχάμες είδε ούτε τίποτα. Είχε γεννηθεί και στην Τζουπλούκα, να πούμε, χέζα και στις τουαλέτες εκεί, τις τουρκικές, τις τουρκικές τουαλέτες. Ήταν έξω από το σπίτι. Κατάλαβες. Ήταν έξω από το σπίτι, τουρκικές τουαλέτες. Άμα είχε καμιά θερμοκρασία όπως είναι τώρα έξω 4-5 βαθμοί Κελσίου και σε έπιανε κανένα τσιρλιπιπί να πούμε μέσα στη νύχτα, και άμα ήταν σε κανένα χωριό, σε κανένα μεσόβουνο, σε καμιά Κοζάνη, σε καμιά Πτολεμαΐδα κτλ.
που ήταν το σπίτι μέσα, να πούμε, και η τουαλέτα ήταν καμιά 3 χιλιόμετρα έξω από εκεί. Το σκατό σου γινόταν παξιμάδι, να πούμε. Πώς. Τετρακέφαλο καλό γινόταν. Και αυτές τώρα πήραν θάρρος με την μεταπολίτευση κτλ. Και ήταν αιτία διαζυγίου. Τώρα βέβαια, άμα σε πάει στην Καλλικράτη ο άντρας σου, και σε βγάλει εκεί στο ψητοπολείο, ξέρω εγώ, φέδων, μπορεί να το κάνεις κάνα καλό στοματικό, ξέρω εγώ, κτλ. Το βράδυ, στην Καλλικράτη. Είναι οι εποχές που αλλάζουν, κατάλαβες, Θανάση. Είναι οι εποχές που αλλάζουν, να πούμε. Γι' αυτό λοιπόν, μην τύχε και βρείτε κανέναν άντρα σας ανάσκελα, να τους δίνετε. Οι καλές γυναίκες θα τους δίνετε το επιμέντιουμ. Ακόμα και μια έξυπνη γυναίκα 55 χρονών, αν πάει ο άντρας 60 χρονών έξω μια βόλτα και θα πει θα αργήσω αγάπη μου, καλό είναι να του δώσει η ίδια το επιμέντιουμ. Η έξυπνη γυναίκα έτσι κάνει, δίνει η ίδια το επιμέντιουμ που το βρίσκεται στην Αγίου Μηνά και Κατούνη γωνία, στο τηλέφωνο 513-024, στον Αβράμογλου. Είναι φυτικό Viagra, καθαρό φυτικό προϊόν με συστατικό το βασιλικό πολτό, δύο είδη ginseng, σιβηριανό και αμερικανικό, γκίνγκο μπιλόμπα, ικαρίνη και επιμέντιουμ. Λοιπόν, όλα είναι φυτικά συστατικά, δώρα της φύσεως. Και μάλιστα η ικαρίνη είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, το βρίσκεις μόνο, επαναλαμβάνω, στον Αβράμογλου. Οι πιο προχωρημένοι που το έχουν δοκιμάσει το ονομάζουν, ξέρεις πώς, Τσουτσούμ Μπαρούτ. Δηλαδή κάνει το πουλί σου μπαρούτι, να πούμε. Λένε οι παλιοί, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Στον Αβράμογλου, κάτω από 15 ευρώ. Η μικρή συσκευασία είναι για 5-6 χρήσεις, μοιάζει με μέλι και απλά το δοκιμάζεται. Δεν υπάρχει αλλού, μόνο στον Αβραμ Ογλού. Ο Αβραμ Ογλού, είναι καραμαλής παλιός και ξέρει από αυτά εδώ, γιατί έχει ταξιδέψει στην Ανατολή και τα έχει ψάξει, να πούμε. Είναι μεγάλο μούτρο ο Αβραμ Ογλού και προσωπικός μου φίλος. Στη δουλειά του είναι ασύλληπτος. Και επειδή μιλάμε για τον Αβραμ Ογλού που είναι φίλος, να πούμε ότι δεν είναι μόνο το επιμέντιο, το οποίο είναι τρομερό. Όσοι θέλουν εκεί έχουν ουρολογικά, προστάτες υψηλή, αυτά έχει χορταρικά, πώς τα λένε αυτά που τα κάνετε, τα χόρτα αυτά, τα θεραπευτικά που τα ψήνετε, τα βάζετε και τα πίνετε σαν τσάγια, βότανα και ιστορίες, γιατί και το ουρολογικό σύστημα είναι σημαντικό, έτσι, είναι το υδραυλικό σύστημα. Εμένα το κόρτεμπα και η λάδια τώρα, θα πρέπει να βρω κλίση, να πούμε. Μου λέει ένας πέτατο, μου λέει ο άλλος να ούμε κάτω ρεκτιβιέ. Μου ρεκτιφιέ πόσο κάνει, ο άλλος με λέει 1000 ευρώ, ο άλλος με λέει 400 ευρώ, ο άλλος με λέει 500 ευρώ. Γέρασε. Τι να κάνω τώρα. Το πετάξω στα σκουπίδια, είμαι συναισθηματικά δεμένος. Θα δω τι θα κάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Αβράμογλου δεν θα φτιάξει τα μάτια σας, φτιάχνει όμως τη διάθεσή σας, φτιάχνει τη σεξουαλική σας υπόσταση κτλ. Ο Ομπάμα στην Αθήνα μας πρίξανε να μην πω τι. Μίλησε για το προσφυγικό, μίλησε για τα δάνεια, τα ακούσατε, δεν χρειάζεται να τα πω. Εγώ δεν είμαι εκπομπή, ξέρω εγώ, γραβάτα κουστούμι και ανάλυση, να πούμε. Ήταν και κάτι στην ΕΡΤ, κάτι δημοσιογράφοι, κάτι φλόρικοι του 1%, του κάναν κάτι φλόρικες ερωτήσεις. Χαρά, να πούμε, που μιλούσαν με τον πλανητάρχη. Βέβαια. Κάτι αργόσχολοι θέλαν διαδηλώσεις, έφαγαν πόρτα από την ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια. Κύριος Πρωθυπουργός είναι αριστερός, αλλά έχει δεξιές καταβολές πλέον. Λέει, τι, απαγορεύονται, λέει, διαδηλώσεις. Εντάξει, βέβαια, εγώ γεννήθηκα στη χώρα της Δημοκρατίας. Μπορεί να ήθελα να πάω, να πούμε, να πετάξω μπινελίκι χοντρό στον Ομπάμα. Μπορεί να σκυλάρα, πατή, ήρθες εδώ πέρα να κάνεις, να πούμε, δεν σε γουστάρουμε. Δικαίωμά μου είναι. Ναι. Πώς μου δεν μου επιτρέπεις εσύ, κύριε Τσίπρα, ας πούμε, που είσαι ένας προοδευτικός άνθρωπος, να με απαγορέψεις εμένα να διαδηλώσω. Και σε ποια αυτή χώρα απαγορεύεται η διαδήλωση, να πούμε. Σε ποια χώρα απαγορεύεται, ξέρω εγώ, η έκφραση συναισθημάτων. Εμείς, Κορέα γίναμε. Τι γίναμε τώρα δηλαδή εδώ πέρα, Κορέα που έχει εκείνο το σωσία του τρέγια για ο Σούγκα Μπάνκουν, πώς το λένε αυτό, να, Μαντσούν Κουν, Κιμ Γιόν Κουν, ίδιος ο τρέγιας, στο κοντό όμως. Ίδιος ο τρέγιας. Και το μάγουλο, να πούμε, εκείνο το βλοσιρό βλέμμα, να πούμε, το μάγκικο, που ατολμήσεις. Δεν τολμάς. Εδώ τουλάχιστον είναι δημοκρατικός ο ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτικοί άνθρωποι, μουσια έχουνε, Μάρξ διαβάσανε. Πώς, γιατί δεν με αφήνεις, πώς δεν με αφήνεις, γιατί δεν με αφήνεις. Μπράβο όμως τον Τσίπρα από την άλλη μεριά, που μπόρεσε και έκανε, ας πούμε, μεταβολή των ιδεών του. Και από εκεί που ξεκίνησε ως άκρα αριστερός, με μουσια
ξέρω εγώ, από τη Μελισσιά. Ήταν και καταληψίας μεγάλος. Ήταν από τις, δηλαδή όταν είχαν κάνει το 1999, ας πούμε, 94, 95, 98, 99, ήταν φοιτητής. Ήταν φοιτητής ο Τσίπρας, πανεπιστήμιο βέβαια. Ήταν, είχε έρθει ο Κλίντον, αυτός ο Χίλαρη ο άντρας. Είχε έρθει ως... και είχαν πάει τότε οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, του ήταν συναπισμός, συναπισμός λέγονταν, συνασπισμός, συναπισμός. Θείος Τέλειος ψήφιζε. Όχι, ο Θείος Σίμος, ο Θείος Μωσίμος, ήταν συναπισμός. Λοιπόν, και ο Θείος Μωστέρας τον κορόιδευε, έλεγε κοίτα τον Μπούς την πήγε ψήφισε, συναπισμό, συναπισμό. Ήταν ο συναπισμός, ο Θείος Σίμος. Λοιπόν, πήγαιναν τότε, φωνάζανε, ουλιάζανε, κάναν διαδηλώσεις. Και είχε και ο Καζάκος με το κεφάλι, τη μοσχαροκεφαλή, φώναζε να πούμε. Και ούρλιαζε εκεί και τα λοιπά. Φώναζε, ούρλιαζε ο Καζάκος να πούμε και τα λοιπά. Φώναζε ο Κοντονής με μουσι νεανικό τότε εκείνη τα χρόνια. Τώρα να καμιά ξιντάρο ο Κοντονής, 58 πόσο είναι. Καμιά 35-40 χρονών, ήταν στα ντουζένια το απάνω να πούμε. Φώναζαν, κάνανε ιστορίες φοβερές και τρομερές. Είδαν ότι αυτά εδώ που υπερασπίζονται είναι ουτοπικά πράγματα να πούμε. Είδαν ότι η Ελλάδα είναι μια δυτική χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν θέλει το ρώσικο λόμπι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με βάσεις αμερικανικές. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στηρίζεται στη Δύση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά όταν γίνανε οι άνθρωποι, πήραν την εξουσία, βάλανε μυαλό, λογικευτήκανε. Σου λέει κάτσε τώρα ρε φίλε, πώς θα γίνει να πούμε. Δηλαδή, άντε τα λέγαμε αυτά στα σχολεία, τότε σοβαρευτήκαμε, 40ρίσαμε, 42 πήγαμε. Βάλαμε κιλά, κάναμε, ξυρίσαμε το μουσι, πληθήκαμε, βάλαμε στη μασκάλη αξ, μαξ, πώς τα λένε. Φύγαμε από τα υπόγεια των καταλήψεων. Και βρωμάσει και έρχονται οι αριστερές. Οι αριστερές, με παπούτσι αθλητικό και κάλτσα αθλητική και μπλουτζίν άπλυτο και η μασκάλη να βρωμάει. Αντικρουστικές γυναίκες. Αντικρουστικές γυναίκες. Οι αριστερές. Μασκάλη, μόνιμα κοινή μασκάλη. Σαν πασκεμπολίτσιες δεκαετία του 80. Σαν ουρακοτάγκη ήταν. Λοιπόν, πες χαρτιά ο Έλληνας. Μπάουκ, δεν θα είναι ο Έλληνας. Λοιπόν, μπορεί να είναι σκουλίκι, μπορεί να είναι γάβρος, ξέρω εγώ. Κάποια κουσούρια θα έχει να πούμε. Τι Έλληνα πάρει, τι ξέρει. Και τι το Χουάντερσον. Μια χαρά είναι ο Χουάντερσον να φέρει, κανένα Χουάντερσον. Να έχει την πεθερά της στην Ουγκάντα, να μην τυχόνται στα πόδια της, μια χαρά θα είναι. Για φαντάσου, να πάρει καμιά χαμηλοκόλα, καμιά, πώς το λένε, πεθερά, να έχει καμιά κυλκυσιώτησα, πόντια να κλάνει και να σηκώνεται σκόνη από κάτω και να τυχόνται. Τα παιδιά δεν τα κάνεις καλά, εμείς εδώ στο Κυλκές είμαστε εκεί. Άσε καλύτερα στην Ουγκάντα, χίλιες φορές στην Ουγκάντα, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Χίλιες φορές η πεθερά στην Ουγκάντα να είναι. Τη βάζεις μέσα εκεί στην Αφρική, την πετάς μια κλωτσιά. Σήμερα με μιλούσε αυτός, πώς το λένε. Ο Ποκολόκο που έχουμε εδώ. Ο Ποκολόκο είναι παντρεμένος εδώ. Ο Πασκάλ, ναι. Ποκολόκο. Ήρθε εδώ 67 κιλά, 100 κιλά έγινε. Το έχεις δει πως έγινε τα μάγουλά του στην Ελλάδα. Θέργεψε να πούμε. Αυτός, η πεθερά της γυναίκας του είναι στην Ουγκάντα. Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη γυναίκα. Την έχει την πεθερά στην Ουγκάντα. Έκανε τρία παιδιά στον ελληνικό στρατό. Τον κοροϊδέα μου τον βρίζουν πάνω στην Άνω Πόλη που είναι, το λένε σκυλόμαυρο, ξέρω εγώ πώς και τα λοιπά. Αλλά τον Μπολτ τον το θαυμάζουν γιατί τρέχει τα 100 μέτρα. Κύριος δεν είναι σκυλόμαυρος, κύριος είναι ο Μπολτ. Παλάβες. Λοιπόν, μου λέγε εκεί το μεσημέρι, έχεις φάει λέει βόα στα κάρβουνα. Πού να φάω βόα στα κάρβουνα εγώ. Εγώ λέει έχω φάει βόα στα κάρβουνα. Μου έχει πει κάτι φαγητά. Ήταν και οι λογίστρες απάνω που τον ακούγανε και. Τι κάνετε άγουρε, εσείς που τρώτε τα κοτόπουλα του που τρώνε τις μίξες λέω και τα σκατά από το δρόμο λέω και τρώτε τα κοτόπουλα καλύτερα είναι. Ο Βόας τουλάχιστον τι τρώει. Τρώει κανένα φίδι, άλλο τρώει κανένα, ξέρω εγώ, τι τρώει ο Βόας, πού ξέρω εγώ. Τι τρώει, σκορταράκια τρώει, όχι, τρώει αυτά. Ποντίκια τρώει αυτά και τα λοιπά. Γιατί οι σηκώτες λέω που τρώτε τι είναι και κάνετε α. Έχει φάει καμιλοπάρδαλη γύρω. Έχει φάει καμιλοπάρδαλη, πίτα καμιλοπάρδαλη. Και ρώτα τον να σε πει απάνω. Βέβαια. Έχεις φάει πίτα καμιλοπάρδαλη, δεν έχεις φάει. Φίδι έχεις φάει. Φάει φίδι. Φίδι. Φίδι με μουστάρδα. Μουστάρδα, κέτσαπ. Φίδι ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω φάει γιατί αν ήμουν στην Αφρική και με δίνανε φίδι να φάω, διατότρωγα να μίζεις. Σιγά, γιατί αυτά που τρώτε εδώ τι είναι. Σε φέρουνε γύρω από, πώς το λένε, σου φέρουν ένα γουρουνάκι από την Ολλανδία. Μπαίνεις με τα μάξι, είσαι φορτηγατζής και πας στην Ολλανδία να φέρεις γουρουνάκι. Το παίρνει το γουρουνάκι, είναι σαν την κόρη μου το γουρουνάκι. 25 κιλά.
μέχρι να το βάλει στα μάξι, να το φέρει στην Ελλάδα, γίνεται σαν τον μπάγκαλο το γουρουνάκι. Το ταΐζουν εκεί με τις ορμόνες, να πούμε και τα λοιπά. Τρώσε εσύ την ορμάνη και ο μαύρος που τρώγε βόα, να πούμε, τι νομίζει τρώει. Πιο υγιεινός τι είναι, ο βόας που τρως στην Αφρική ή στα κάρβουνα, που τρώει ο μποκολόκο ή ξέρω εγώ αυτά που τρώτε εσείς εδώ, που πατάς το κοτόπουλο από 10 γραμμάρια, γίνεται σαν το βενζινάτο τάσο που είχαμε στη γειτονιά μας, τα 180 κιλά. Έκανε και μπουλκουμέ ο Άρης, να μας πει εδώ τώρα 4-5 λεπτά, 8, γιατί στις ΣΥΤΕΣ φεύγει νωρίς. Τι έγινε, μεγάλη αυτογραφία. Ναι. Μια, έχουμε μια αυτογραφία. Παρθενάκης. Πάμε στο κουρίο, με έκανε ο δικό σου αυτό, ε. Να έχεις υπόψη σου. Για πάτα. Ωραίος. Ωραίος. Καλησπέρα, τι γίνεται. Με έστειλε σε μπαρμπέρι. Να με κάνει τα αυτά, πως θα λένε τα πλάτες αυτά. Εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Φρύδια. Υπάρχουν καλοί επαγγελματίες στην πόλη, γιατί δεν τους ξέρω. Ο Κτενίδης. Έτσι λέει. Κτενίδης είναι τελικά, δεν είναι Κενίδης. Κτενίδης. Είναι Κτενίδης. Κτενίδης. Είχα εγώ ένα συμμαθητή, Κτενίδη Γιάννη. Ναι. Ναι. Ο οποίος τον έβγαζα να την τάξω, ο καλύτερος μαθητής, γιατί τον έκανα καραγκιοζλίκι εγώ και γελούσε αυτός και τον βγάζαν έξω. Ήρθε η μαμά του, Κτενίδη, το παιδί μου. Το κάνετε έτσι. Το φτιάχνει αυτό ο Σαρδανάπαλο ο Ραπτόπουλο. Τι έγινε, ρε Μπουλκουμέ, ο Άρης πάλι έκανε. Μπουλκουμέ. Εντάξει, έχασε, δεν ήταν καλό. Ναι. Έλα. Είχε. Δεν είχε μάλλον διάρκεια. Και αυτό πρέπει να προσέξει ο Άρης, αν θέλει να είναι σοβαρό στα επόμενα παιχνίδια. Το είπε, το δήλωσε και ο κύριο Πρίφτη, ότι δεν δείχνουμε σοβαρότητα. Δεν είναι τόσο ήττα, Κωστή, είναι ότι για ένα ακόμα παιχνίδι ο Άρης δεν έβγαλε καλό πρόσωπο, όπως και με τον Κόρυβο που κέρδισε στην παράταση. Και ουσιαστικά θα πρέπει να τα διορθώσει αυτά άμεσα, γιατί αλλιώς. Δεν... Πόσο έχασε δηλαδή. Έχασε εύκολα, έχασε. Δηλαδή πόσο εύκολα έχασε. Εύκολα, έχασε εύκολα. Δηλαδή πόσο έχασε. Η εικόνα είναι πιο πολύ, δεν είναι το τελικό σκορ. Ναι. Δηλαδή δεν έχει διάρκεια ο Άρης. Ναι, έχει, δηλαδή είναι, δεν έχει διάρκεια. Δεν είναι κοντά στο σκορ, δεν παίρνει προβάδισμα και το διατηρεί. Δηλαδή πόσο έχασε, 10 πόντι. Κάτσε να το δούμε λίγο γιατί δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι δηλαδή δεν πόσο. Το θυμάμαι, ναι. Ναι. Το θυμάμαι γιατί ασχολούμαι με Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό είναι εύκολο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγική τα, από την άποψη τη βαθμολογική σημασία, γιατί ο Άρης παραμένει πρώτος. Ναι. Και αυτοί οι όμιλοι έχουν πολύ. Πολύ δηλαδή κακή ήταν είναι αυτή. Είναι κακή εμφάνιση. Κακή εμφάνιση. Αυτό ότι υπήρχε εκεί. Συνέχεια ναι. 87-79. Ναι. Εντάξει, κοντά ήταν. Ναι. Κοντά ήταν, δεν ήταν τόσο. Ναι. Ήταν η κακή εμφάνιση. Αυτό ότι δεν πείθει ο Άρης με την εμφάνισή του και δεν έχουν κατανείμει ακόμα τεχνική ηγεσία και παίχτε του ρόλου καλά. Ναι. Εντάξει, ναι. Μέτρησαν και οι ναι. τραυματισμοί. Ναι. Ναι. Είχε κόσμο στο Νίμπουργκ, ήταν ο κόσμο για μα. Για μας. Ο κατάλληλο κόσμο τι, ο Νίμπουργκ που είναι. Νίμπουργκ, στην ναι. Τσεχία. Στην Τσεχία είναι. Τι κόσμο ήταν εκεί, ποιο πήγε. Είχε κόσμο ο Άρης, είχε 100 φιλάθλους. Από πού ήρθαν αυτοί. Ήρθαν από διάφορα μέρη και από μέρη που είναι κοντά στην Τσεχία. Γιατί. Α, παντού δεν τα ξέρω, ναι, μάλιστα. Παντού υπάρχουν. Δηλαδή στην Τσεχία έχει αριανού, θε να μου πει. Ναι. Δηλαδή στην Τσεχία έχει αριανού. Ναι, εντάξει. Πήγε κόσμο με την Ελλάδα να την παρακολουθήσει. Αποδόθηκαν. Δεν διάφορα. Δεν ξέρω, δηλαδή πολύ είναι. Διάσκορπη. Ναι, διάσκορπη. Εντάξει, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με την Νεπτούνας. Δύσκολη αγωνιστική. Θα φάει κι αυτός στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν θα φάει, πάντως είναι πολύ δύσκολο. Ποιο θα στείλουμε. Εκεί δεν πήγε κανένας. Α, δεν πήγε κανένας εκεί. Και δεν πήγε κανένας. Δεν πήγε κανένας. Ναι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο των δύο ομάδων αυτή την εβδομάδα γιατί είναι δύσκολη ναι. η αντίπαλη. Ο Άρης θα μπορούσε βέβαια να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζει με την ΑΕΤ δύο ομάδα και είναι και πολλά τα ταξίδια. Παίζει και η κούραση ρόλο. Εδώ το Κυριακή που παίζει ο Άρης. Ο Άρης την Κυριακή. Δεν παίζει την Κυριακή, παίζει Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό. Πού, εδώ. Εδώ, ναι. Εδώ. Κύριος Λάσκαρης θα έρθει. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρει αυτό, ναι. Καιρό έχει να έρθει. Καιρό ναι. έχει να έρθει, αλλά ναι. θα έρθει το ταχύτερο δυνατό. Πολύ καιρό έχει να έρθει. Εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Εντάξει, εγώ απορία. Εσύ προσπαθείς να βγάλεις ναι. τώρα ίντρικα. Να βγάλω κουσούρι να πούμε. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω εγώ τώρα ίντρικα. Δεν θέλω να δώσω ίντρικα. Θα μας κυνηγάει και ο Βασίλης, τώρα είναι μέσα. Ας το πάρω τον κρυόκολο τώρα, το βλαχόπουλο. Μια χαρά είναι. Μια τον κρυόκολο, όλο κρυάδες είναι. Μια χαρά λοιπόν, τι θες σε κυνηγάει, δηλαδή τι, δεν πει την είδηση. Ο Βασίλης, πρώτο στην είδηση. Και άμα μας πει γιατί δεν έρχεται ο κύριος. Γιατί δεν έχει τύχει να έρθει ακόμα. Δεν έχει τύχει. Μπορεί να έχει τα θέματα του άνθρωπο. Θέματα έχει. Ναι. Η άλλη, η Χοντρούλα, πώς τη λένε η γυναίκα του. Πώς τη λένε, η Τζόρτζια. Και δεν έρχεται. Ναι. Μαζί συνέχεια έρχονται οι 20. Παρέα πάνε. Φυσικά, ζεύγουν συνέχεια. Άρα παρέα έρχονται, παρέα φεύγουν. Μάλιστα. Φυσικά. Δηλαδή πόσο καιρό έχουν να έρθουν. Έχουν αρκετό καιρό. Αρκετό καιρό. Ναι. Δεν σε βασανίζουν σκέψεις, δηλαδή, άμα. Θα πει γιατί να έχουν να έρθουν καιρό αυτοί, τι συμβαίνει, ας πούμε.
Γιατί ένας άνθρωπος που έχει τόσες επιχειρήσεις, Γωστή, δεν είναι μόνο γιατί πέρσι η έννοια του. Δεν είχε επιχειρήσεις πέρσι. Πέρσι ήταν άλλο. Τι? Timing. Άλλο timing. Κάποια ήταν... πράγματα τώρα έχουν πει σε μια διαφορετική σειρά. Εσύ ξέρεις καλύτερα, εγώ οφείλω να ρωτήσω γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Τι ερωτήματα υπάρχουν? Να λένε γιατί λέει αυτός, λέει. Μπας και έχει κανένα θέμα, λέει, και δεν έρχεται εδώ. Το θέμα θα είναι να σκεφτόμαστε και λίγο ουσιαστικά. Όχι, να σκεφτούμε αρνητικά. Γιατί να σκεφτούμε, αρνητικά. Γιατί να σκεφτούμε αρνητικά, θετικά. Να σκεφτούμε για δικαιώματα που μπορεί να δίνει η ομάδα αγωνιστικά στην παρούσα φάση. Α, μόνο για την αγωνιστική κατάσταση. Δεν λέμε μόνο αγωνιστικά. Εντάξει, ναι. Αλλά. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι ουσιώδες αυτό, ναι, που λέω. Άρης Παναθηναϊκός τη Δευτέρα. Εδώ. Θα έχει πάλι κόσμο. Πού, στο Παλέ. Στο Παλέ. Βέβαια. Θα πάνε στην Κρήτη να πάνε. Πού να πάνε. Στην Κρήτη να πάνε να κάνουν. Γενικά πάντως βλέπω την αντίθεση που υπάρχει με το ποδόσφαιρο. Όταν δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει ροή, ναι, δεν είναι καλό για κανέναν. Τώρα τον Μπρίφτη το βρίζουνε? Όχι. Τον Αναστόπουλο το βρίζανε πολύ. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν φυσικά, θα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι, ναι, τους άκουσα, δεν είναι πεπισμένοι για την, ναι, με την εικόνα της ομάδας. Λογικό δεν είναι. Όταν δεν κερδίζεις τον αγώνα με τον Κόρυβο και να το καθαρίζεις και όταν χάνεις από την Νίμπουργκ. Αλλά η Νίμπουργκ δεν είναι και καμιά φτηνή ομάδα. Εντάξει. Απλά η ήττα από την Νίμπουργκ δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί ο Άρης παραμένει πρώτος. Υποδέχεται ότι Μονακό. Είναι όμως καμπανάκι για την κακή εμφάνιση, μου λες. Αυτό μου λες τώρα. Ναι, ναι, είναι γιατί δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες για να μην χάνει παιχνίδια. Δηλαδή πρέπει να βελτιωθεί σαν ομάδα, να έχει 40 λεπτά διάρκεια, να βρουν, ναι, οι Αμερικανοί τους ρόλους τους. Ναι. Θέλει χρόνο ακόμα, αλλά δεν ξέρω πόσο έχει. Βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Ο Άρης παίζει με την Φραγκφούρτη και ο Πάοκ παίζει με την Όλντεμπουργκ. Λογικά θα είναι η αφεντιά μου εκεί και στα δύο. Θα πάει στη Φραγκφούρτη. Θα πάω στη Φραγκφούρτη, θα πάω και στο Όλντεμπουργκ. Ναι. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και εκεί πέρα. Ναι. Είναι πιο. Φαντάζομαι ότι δεν, ναι, θα υπάρχει. Καλά, οι Γερμανοί σοβαροί άνθρωποι. Με τον μπάσκετ δεν πολύ ασχολούνται. Κι όμως ασχολούνται. Αν, αν προσέξεις λίγο τα... Ναι. Τα πλάνα που έχουν τα επιχειρηματικά και τα οικονομικά είναι. Ανεβασμένα σε σχέση με την ανυπολειψία που ήταν το μπάσκετ πριν από πολλά χρόνια. Ξέρεις, ναι, ότι το 1993 η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει το Ευρωμπάσκετ. Α, δεν θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι οι τραβεστοί βγάζουν πιο πολλά από το μπάσκετ. Πολύ είσαι εκεί. Πώς είσαι? Πώς? Πώς είσαι? Καλά είμαι. Εντάξει, πήγα και στον Κουρέα, το φίλο σου, τον Κτενίδη. Ναι. Φοβερή μορφή. Φοβερή, ε. Πολλούς Αριανούς είδα εκεί σε εκείνη την περιοχή. Πολλούς. Κάτι πελάτες του εκεί πέρα που ήταν κάτι παλιοί, κάτι αυτοί, ναι, κτλ. Κάτι παππούδες, κάτι ιστορίες. Αυτός... Η γεωγραφική κατανομή στην πόλη. Δηλαδή, εσύ πώς το βιώνεις? Κοίταξε τώρα, σε 10 χρόνια που θα έχουν πεθάνει όλοι αυτοί, δεν θα έχει μείνει Αριανός πουθενά στην πόλη. Δηλαδή, ήταν μια περιοχή εκεί που είναι, είχε πολλούς Αριανούς. Πώς το λένε, στον ντεπό. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά από το 68 και 70 και πάνω. Δηλαδή, ένας παππούς 83-84 ήρθε η γυναίκα του, τον πήρε εκεί, σηκωτό, τον έβγαλε έξω, ξέρω εγώ, τον κύριο Στέφανο, μύριζε ωραία και ο κύριο Στέφανο. Άρη, είμαι εδώ, εκτενίζεται και ο Χριστίδης, μου λέει. Ντάξιλο. Μια δεκαετία την έχουν αυτοί ακόμα. Εντάξει, είναι κοτσονάτι. Μετά από εκεί τι γίνεται? Είναι και θέμα αυτό με τους Αριανούς που δεν ανανεώνονται. Χειρακλειδής είναι θέμα. Τώρα είναι βαθιστόχαστο και δεν είναι να βάζουμε Καζαντζίδη πάλι τέτοια ώρα. Τάστο να πάει στο διάλογο. Ήρθε ο Ομπάμα σήμερα, είχαμε θέματα με τον Ομπάμα. Ήρθε ο αριστερός πρωθυπουργός με τον πλανητάριο από την Αμερική και είχαμε μια συνέβρεση εκπληκτική πολιτικά. Δεν ξέρω πώς το είδες. Πώς το είδες? Πώς ήταν την επίσκεψη? Ναι, ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα, είχα πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, πιο πολύ θυμοτυπική πιστεύω ήταν, αλλά δεν πάβει να είναι παρουσία ενός Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα. Εγώ περίμενα από τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Στη λήξη της θητείας του. Στη, ναι, λήξη της θητείας. Εγώ περίμενα από τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ πιο μαχητικούς, να πούμε, πιο αριστερούς. Άντε, ο Τσίπρας είναι εξουσία, να πούμε. Δεν λέει καμιά φορά οι παοξίδες, εμάς δεν μας εκφράζει, ρε, πάει ΠΑΟΚ. Εμάς μας εκφράζει η ιδέα μας. Άλλο ΠΑΕ, άλλο οπαδί. Αυτό περίμενα και από τους Σιριζέους να πούνε, εμένα με κάνει, ας πούμε, κέφι να δω αυτό το μαύρο τον πρωθυπουργό, τον πλανητάρχη, να πούμε, κτλ. Εμείς είμαστε αριστεροί, δεν γουστάρουμε και δεν γουστάρουμε τον πρωθυπουργό να τον βλέπουμε να κάνει τσιριμόγκες με αυτόν. Το ψηφίζουμε μεν, διαφωνούμε δε. Δεν τους είδα τίποτα. Τους κουκουέδες είδα να βγαίνουν και να φωνάζουν. Κάτι οργανώσεις, κάτι κλαϊμάιν, κάτι. Πώς του λένε αυτού που είναι ο Χριστάκης, πιάνει το site. Πώς του λένε οι. Πώς του λένε σαν ακροαριστερούς αυτούς. Πες μου τώρα, τους ξεχνάω, ρε. Πώς, όχι αναρχικούς, μωρέ. Ένα κόμμα, πώς το λένε, μωρέ. Πω γάμο, το ξεχνάω. Ανταρσία, ρε. Ο Ανταρσία, ρε. Αυτή τώρα, εντάξει. Ο Ανταρσία είναι 25άριδες, 23άριδες. Μόλις πάνε 42 και πάρουν κανένα υπουργείο. Και αυτή θα είναι με τους Αμερικάνους φίλοι. Την, ναι, τι? Το γκολ του Τζαβέλα Μπεντελική, πώς την είναι? Εκπληκτικό. Φοβερή εκτέλεση. Εκπληκτική εκτέλεση. Λείπουνε από τη μέση απόσταση τέτοια γκολ. Αλλά ο Τζαβέλας
είναι υπόλογος γιατί έβαγε το χολέμπας από την Εθνική και νομίζω ότι εκεί είναι μεγάλο σφάλμα. Θα τα πούμε και πιο μετά, πάμε σαν... σε ένα διάλειμμα. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα, είναι μεγάλο σφάλμα. Ναι. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Τι τρώμε Κωστάκη, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς φίλε μου, τζουμαγιάς. Μύθος Κώστα, τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. 19.990 ευρώ. 19.990 ευρώ. Το νέο Skoda Octavia Taxi με 150 ύπους. Μόνο 19.990 ευρώ. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Skoda Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήριο 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και εποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καταλήγω στο θέμα του Πρωθυπουργού, αφού σήμερα όλοι παίζουν να πούμε Τσίπρα και Ομπάμα, παίξω και εγώ, και θα πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο συμπαθητικός Πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση όπου πηγαίνει, έχει ένα στυλ μιλίχιο, έχει ένα στυλ παιδικό, έχει ένα στυλ αθώ, έχει ένα στυλ που δεν συνάδεισε πολιτικό. Κάνει και κάτι γκριμάτσες ή κάτι αυτά, κάτι μορφασμούς και τα λοιπά. Πείτε μου εσείς αν πιστεύετε ότι είναι ακραία η τοποθέτησή μου,
Εάν πιστεύετε, άκου Θανάση, να το βάλω και στο 9.55 και ενώ στο 54.3.40. Αν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο συμπαθής Έλληνας πολιτικός ή πρωθυπουργός, πιστεύετε ότι υπάρχει άλλος πιο συμπαθής? Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου που έδινε, δηλαδή η αγάπη του κόσμου είχε να κάνει και με μάσα και με διορισμούς, είναι το ίδιο? Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι συμπαθής? Πήγε στο Καραϊσκάκι εχθές σε 17.000 κόσμο και δεν βρέθηκε ένας να γιουχάρει από μακριά, έστω και μεμονωμένος? Τι ήταν, 15.000 Σιριζέοι και 2.000 ασφαλίτες ήταν στο Καραϊσκάκι? Δεν νομίζω. Ήταν και κάτι τροπετίστες δικοί μας εδώ, κουτραδόροι να πούμε, οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα κανονικά. Λοιπόν, για μένα ο Τσίπρας είναι ο πιο συμπαθητικός πολιτικός που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Ανδρέας ήταν συμπαθής, αλλά διόριζε. Ο Τσίπρας χωρίς να διορίζει. Λοιπόν, όσο και από τους πιο αντιπαθητικούς πολιτικούς, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι στην πρώτη λίστα. Εγώ θεωρώ πιο αντιπαθητικό πολιτικό τον Σαμαρά τον Αντώνη. Πολύ αντιπαθητική φυσιογνωμία, πολύ αντιτουριστική μούρη, πολύ φάτσα, ας πούμε. Δηλαδή, στον δρόμο, άμα δεις τον Τσίπρα και τον Σαμαρά, τον Τσίπρα θα συμπαθήσεις. Ο Σαμαράς, τι να το συμπαθεί, δεν συμπαθιέται. Ο άλλος, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ο μικρός, ο γιος του Ανδρέα, αυτός εκεί δεν μπορεί να τον αντιπαθήσεις. Δεν μπορείς να τον αντιπαθήσεις. Δεν μπορείς να αντιπαθήσεις ένα τέτοιο άνθρωπο με μια τέτοια μούρη. Μπορεί να τον πεις λίγο, μπορεί να τον πεις αργόστροφο, μπορεί να τον πεις χίλια δυο, αλλά αντιπαθητικό μια φορά δεν το λες. Ο Μεϊμαράκης είναι συμπαθητικός. Είναι συμπαθητικός γιατί είναι, να πούμε, σαν παοξή στη θύρα 4. Σαν παλιός παοξής από την Νέα Πολύ, να πούμε, και τι έγινε, μάγκα, να πούμε, σαν το Σπυρίδου να μιλάει, του Άρη. Είναι συμπαθητικός, αλλά σαν τον Τσίπρα, τέτοια γυαλάδα, το μάγουλό του, τέτοιο χαμόγελο, τέτοιο, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει. Αντιπαθέστατος λοιπόν ο Σαμαράς, πολύ συμπαθής ο Τσίπρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι θέλω να πω, εάν πρωθυπουργός στην Ελλάδα, με μνημόνια, με ιστορίες, με συντάξεις μειωμένες, με επικουρικά, με μεταναστεύσεις νεαρών παιδιών, με νοσοκομεία έτσι όπως είναι και τα λοιπά. Έτσι και δεν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Και ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Εσείς πιστεύατε δεν θα γινόταν της Τάνας από τους αναρχικό-κομμουνιστικό, ξέρω εγώ, και πεινάει ο λαός και ιστορίες και λιποθυμίες και αυτρώμε από τους κάδους και τέτοια? Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Γιατί 17 Νοεμβρίου μου λέει ο άλλος. Τι να πορευτεί, λέει, 17 Νοεμβρίου. Μια ιδία είναι η 17 Νοεμβρίου. Θα αρχίσουν πάλι οι ακροδεξιοί με τους ακροαριστερούς να μαλώνουν για δύο μέρες. Είχε θύματα, δεν είχε θύματα. Όχι, το όπλο έπεσε από εκεί. Όχι, είναι κρίταν έξω από το Πολυτεχνείο. Όχι, ήταν μέσα. Θα μας χαλάσουν τη μέρα την Πέμπτη. Εγώ θα κλείσω ραδιόφωνα τηλεοράσεις. Θα πάω σε ένα γυμναστήριο, θα κάτσω πιο καφέ, θα γυμναστώ. Ούτε θα τους ακούσω. Ιδία έχει καταντήσει. Ένα άλλο θέμα, μου λέει ένας εδώ, είσαι, λέει, με χαρακτηρίζει κάπως, τέλος πάντων δεν διαβάζεται, είπες, λέει, ότι το πανό στο Καραϊσκάκι ήταν χρυσαυγητών. Τι το λέω, φίλε? Ότι αυτό το κατάπτυστο κείμενο που εγγράφει για τους Βοσνίους, το έχει γράψει χρυσαυγήτης. Γιατί να κρυφτεί? Δηλαδή, το γράφει, λέει, δεν είμαι εγώ. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή, τι το γράφεις έτσι? Δηλαδή, υπάρχει χρυσαυγήτης αυτή τη στιγμή? Αν ανοίξω τις γραμμές, που θα μου πει ότι το πανό είναι κατάπτυστο, εσύ τι λες? Θα πει ότι είναι κατάπτυστο? Δεν νομίζω να πει ότι είναι κατάπτυστο το πανό. Πρώτον και δεύτερον, αυτοί που κάνανε αυτή τη μαγιά, οι χρυσαυγήτες μέσα στο Καραϊσκάκι, και εξαγριώσανε τους Βόσνιους, αυτό είναι εις βάρος της ομάδος σας, της εθνικής. Γιατί εκεί θα πάνε και θα πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Βέβαια τα μέτρα θα δρακόντια, αλλά κάνουμε ντέρμπι, ένα παιχνίδι εκτός έδρας που δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Να πιαστούμε εκεί στο Βαλκάνιο, στους Βαλκάνιο καυγάδες και να πούμε οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας και οι άλλοι είναι εχθροί μας. Γιατί ρε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και είχα πει το μεσημέρι, γιατί μου στέλνεις μήνυμα εσύ και βρίζεις, φίλε. Προφανώς θα είσαι χρυσαυγήτης που βρίζεις. Να σου πω, αν είσαι μάγκας και ελληναράς,
Μην πας με το φάρο τζάμπα με κούτρα εισιτήρια κτλ. Και την τρομπέτα. Πάτε 200 χρυσαυγίτες επάνω στη Βοσνία και καθαρίστε. Φέρτε το διπλό και την νίκη στην Κερκίδα. Έτσι είναι. Παλικάρια δεν είστε. Θα πάτε εκεί μπροστά λοιπόν, αφού οι Βόσνοι είναι συχάματα της κοινωνίας κτλ. Όπως θέλατε να γράφετε στο πανό. Και πάτε εκεί πέρα και ξυγίστε τους το όνειρο. Πάτε να πούμε και κάντε τους αλτιοκά. Σπάστε τους να πούμε τα παΐδια στην Κερκίδα και σπάστε τους τα γκολ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μη στείλετε τον τρομπετίστα και κλαίει μου κλέψα την τρομπέτα. Τι είναι αυτό, αυτό. Αυτό με την τρομπέτα πάλι τι είναι. Θα ρίσκει ένα παιδάκι 5 χρονών, του κλέψα τον γλυφιτζούρι στο σχολείο και βγαίνει η μαμά με κλέψα το γλυφιτζούρι. Με κλέψαν την τρομπέτα, με κάναν την τρομπέτα και με πήραν την τρομπέτα και ήταν η τρομπέτα. Άσε με ρε φίλε με την τρομπέτα. Πάρε στη Βοσνία με την τρομπέτα. Θα σε κάνουν καμιά επίθεση εκεί οι Βόσνοι. Σου βάλουν την τρομπέτα πουθενά και να αρχίσει να παίζει υπαίθυμα τραγούδια τρομπέτα. Άσε την τρομπέτα ήσυχη. Με κάναν η τρομπέτα και έτσι η τρομπέτα αηδία καταντήσαμε. Και τζάμπα τα εισιτήρια και τζάμπα και οι τρομπέτες και τζάμπα τα ξενοδοχεία. Έλα σε παρακαλώ τώρα με την τρομπέτα. Μην πάτε τίποτα γυναικόπαιδα επάνω. Μην πάτε πάντα τίποτα γυναικόπαιδα επάνω στη Βοσνία. Θα έχει σκηνικά. Να πάτε χρυσαυγίτες εκεί. Γιατί στείλατε το πανό και έγινε διπλωματικό επεισόδιο. Και ο Τσίπρας έβγαλε να πούμε ανακοίνωση και η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση κοινή ότι αυτό είναι κατάπτυστο και δεν πρέπει να γίνεται και είναι μια μικρή μειοψηφία κτλ. Έτσι που λες φίλε με τους συμπαθείς και τους αντιπαθητής. Λοιπόν, με τους συμπαθείς και τους αντιπαθείς πολιτικούς. Στέλνεις ένα μήνυμα και είναι πολύ αλήτης αυτός που στέλνει το μήνυμα. Λέει βάλε ερώτημα ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Εύκολο είναι φίλε, εύκολο είναι. Ο Σαλπιγκίδης είναι. Ο Σαλπιγκίδης είναι γιατί δεν τον γουστάραν οι ίδιοι παοξίδες. Τον μισήσανε και δεν τον γουστάραν και το φτύνουν οι ίδιοι παοξίδες. Καλά, οι υπόλοιποι ας πούμε. Εντάξει, Παναθηναϊκοί μπορεί να το ψιλογουστάρουν ψηλό, αλλά ο Σαλπιγκίδης είναι ο πιο αντιπαθητικός. Βέβαια, μη μου βάζεις τώρα να κάνω τεστ και να ξυπνάω τώρα τους παοξίδες από το κρεβάτι να μου πούν ότι καλό δεν είναι. Ακόμα και από το Γούναρι, φίλε, είναι πιο αντιπαθητικός ο Σαλπιγκίδης. Και ευκαιρία είναι γιατί βγήκε χθες και μίλησε για τον Κλάους και τα λοιπά. Ήταν ό,τι χειρότερο επικοινωνιακά για τον Κλάους. Να βγει να μιλήσει συμπαθητικά για τον Κλάους ο Σαλπιγκίδης. Ο πιο αντιπαθητικός ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφού οι ίδιοι οπαδοί της ομάδος του και οι ίδιοι φίλαθλοι της ομάδος του τον αντιπαθούν θανάσιμα να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ο Σαλπιγκίδης λέει παίζει να είναι ο πιο αντιπαθητικός ποδοσφαιριστής αφού από τους ίδιους τους παοξίδες έχει φάει χ να πούμε. Άντι οι άλλοι είναι αντιπαθητικοί. Για τον αντίπαλο, λογικό. Πλην του Σαλπιγκίδη, θυμάστε σε ομάδα που υποστηρίζατε να είχατε αντιπάθεια σε κάποιο ποδοσφαιριστή, σε κάποιο δικό σας ποδοσφαιριστή. Περισσότερο από όσο είπα οξύδες στο Σαλπιγκίδη. Δεν θα βρείτε νομίζω. Νομίζω είναι πανελλήνιο ρεκόρ αντιπάθειας φίλαθλοι και οπαδοί της ίδιας ομάδος να αντιπαθούν παίκτη της ομάδος τους τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Το Κλάους που χάνει τα γκολ και μάλιστα στοχοποιήθηκε από την ίδια του την εταιρεία. Αυτό που εισέπραξα εγώ είναι μια ελαφρά συμπάθεια και εντάξει το παιδί να φύγει, να ξεκουραστεί, να κάνει καμιά ύβρις, κανένα ανάθεμα, εντάξει, κανένα μπινελίκι χοντρό, τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή, τώρα σε άλλες δεν ξέρω τι γίνεται. Αν πάμε σε αντιπαθητικούς αντιπάλους, μιας και πιάσαμε τους συμπαθητικούς πολιτικούς, τους αντιπαθητικούς πολιτικούς και μιας και λέει το μήνυμα συμπαθείς και αντιπαθείς αθλητές, νομίζω ότι στους πιο αντιπαθητικούς θα βρούμε τον Μητρόπουλο, τον Τάσο και τον Γκάλι. Και μιλάω και για την πόλη μας εδώ. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Μητρόπουλος, ο Γκάλις, ποιον άλλο να πω. Αυτοί οι δυο είναι χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες αντιπαθητικών από την αντίπαλη κερκίδα. Ο Χατζηπαναγής, η αποτυχία του Χατζηπαναγή, είναι ότι δεν τον έβριζαν και δεν τον αντιπαθούσαν οι αντίπαλοι του. Η αποτυχία του Χατζηπαναγή
Και η μικρότητα του Ηρακλή είναι ότι ο Χατζηπαναγής ήταν συμπαθής στους αντιπάλους του. Σερσέμι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Ο Χατζηπαναγής ήταν συμπαθής στους αντιπάλους του. Και αυτή ήταν η μεγάλη του αποτυχία. Λοιπόν, αυτό ακριβώς έχω να πω. Το Χατζηπαναγιό που πήγαινε το χειροκροτούσαν. Δεν τον έβριζε κανένας. Και ξέρεις γιατί? Ναι, έπεσε σε μικρή ομάδα. Γι' αυτό. Ενώ ο Μητρόπουλος, ας πούμε, και ο Γκάλης, ιδιαίτερα ο Γκάλης, ήταν αντιπαθητικός, τον βρίζανε, τον κάνανε, γιατί τους έκανε ζημιές. Ανεπανόρθωτες ζημιές. Και παίζει ο Παοξής να έχει κατάλοιπα τόσο πολλά από αθλητή του Άρη, όπου ο Αριανός κατάλοιπα από Παοξή παίχτη αντίπαλο δεν έχει. Δηλαδή, τα βιώματα ενός Παοξή από τον Γκάλη είναι ασύλληπτα, δυσάρεστα. Ενώ αντίθετα, ο Αριανός έχει φάει πολλές φάπες από τον ΠΑΟΚ σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά δεν νομίζω να έχει μισήσει αθλητή του ΠΑΟΚ ο Αριανός τόσο πολύ όσο έχει μισήσει ο ΠΑΟΞής αθλητή του Άρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές. Λέγε. Ναι. Τι. Για μίσος και αγάπη μιλάμε. Για συμπάθειες και αντιπάθειες μιλάμε. Ναι. 2-31-0. Θα έρθεις και αύριο, βέβαια. Αύριο θα έχω και γιατρό Ηρακλειδέα, θα έχω ιστορία εδώ. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πώς είδατε την επισκεψάρα του Ομπάμα και την υποδοχή από αριστερό πρωθυπουργό με δεξιά χειραψία, δυνατή, αντρική. Καλώς ήρθε στην Ελλάδα μας, Ομπάμα. Λοιπόν, αν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας, ο Αλέξης είναι ο πιο συμπαθητικός πολιτικός που πέρασε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα, ποιο θεωρείτε εσείς πιο αντιπαθητικό? Και αν θεωρείτε κάποιο πιο συμπαθητικό από τον Τσίπρα, πείτε μας, γιατί δεν βλέπω. Είναι πολύ συμπαθής. Ιδιαίτερα στο γυναικείο πληθυσμό ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ συμπαθής. Πώς? Είναι νέος. 42 χρονών. 42 χρονών. Είναι νεότατος. Στο γυναικείο πληθυσμό είναι πάρα πολύ δημοφιλής ο Τσίπρας. Και δεν νομίζω να υπήρχε στην Ελλάδα πιο συμπαθής πολιτικός. Λοιπόν, όσο για το... Για να ακούσουμε τον κόσμο. Καλημέρα, κύριε. Έλα ρε μεγάλε. Σιγά, μη. Τι κάνεις? Ήρεμα, καλά. Σε κόβει αυτά που λες. Ορίστε, κύριε μου. Αυτά που λες στο ραδιόφωνο. Ναι. Για τον Σαλπιγκίδη. Ναι. Ναι. Τι θα κάνει ο Σαλπιγκίδης? Ήταν ο μεγαλύτερος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ο πιο αντιπαθητικός παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν. Από τους ΠΑΟΞΙΝΟΥ. Ορίστε, κύριε. Ο Σαλπιγκίδης ήταν ο μεγαλύτερος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ηγέτης δεν ξέρω αν ήταν. Αντιπαθής ήταν πάντως μια φορά. Αντιπαθής ήταν. Εσύ τι ομάδα είσαι? Αυτό τι σχέση έχει με την κουβέντα μας, κύριε μου? Ναι, γιατί τι σχέση έχει με την κουβέντα μας? Ναι, λέω. Ήταν ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ο Σαλπιγκίδης έσωσε δύο φορές τον ΠΑΟΚ. Ναι. Από την γάμα κατηγορία. Ναι, κύριε μου, καλέ μου. Δεν ξέρω αν είστε συγκινής του Σαλπιγκίδη, πατέρας του ή θείος του. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ πληρώσω Σαλπιγκίδη 500 ευρώ. Πώς για να δω το πουλήσω ο ηγούμενος του Παναθηναϊκού. Ποιο ηγούμενο, κύριε? Ο ηγούμενος του πουλήσω του Παναθηναϊκού. Κύριε μου, μην θυμώνετε. Ο Σαλπιγκίδης. Γιατί με θυμώνετε, ρε. Σαλπιγκίδης. Θα λέτε την αλήθεια στα ράδια. Μην πουλάτε. Κύριε μου, μισό λεπτό. Όχι, κύριε μου, μισό λεπτό. Κύριε μου, Παοξής είστε. Εγώ? Μάλιστα. Φίλαθλος είμαι, όχι Παοξής. Και γιατί είστε έξαλλος, τι είστε? Αρέσει μπάλα. Έχετε συγγενή του Σαλπιγκίδη? Όχι, τότε... καμιά σχέση. Τότε τι κολλιέστε, αφού είναι αντιπαθητικός. Αλλά ο Σαλπιγκίδης, ναι. Ο Σαλπιγκίδης στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Αθανασιάδης είναι στον ΠΑΟΚ. Ποιο συμπαθεί? Ο Χριστόδας στον ΠΑΟΚ είναι ο Αθανασιάδης. Κύριε μου, κάνετε λάθος. Ο πιο αντιπαθητικός παίκτης που πέρασε από τον ΠΑΟΚ είναι ο Σαλπιγκίδης για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εσείς πείτε ότι δεν είναι αυτό. Σωστό. Κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος. Ο πιο αντιπαθητικός παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Αθανασιάδης. Παίρνει 850 χιλιάρικα το χρόνο χωρίς να παίζει μπάλα. Εσένα τι σε πειράζει, ρε φίλε, πόσα παίρνει? Δεν ξέρει ποια είναι η ληστεία και ποιο είναι το δείχτη. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Πόσα γκολ έχει ο Αθανασιάδης, κύριε? Πόσα? Τα γκολ που έβαλε ο Αθανασιάδης πόσα είναι? Ναι, στα πόσα χρόνια? Στα πόσα χρόνια? Ναι, έβαλε τα γκολ. Λίγα έβαλε.
Λίγα έβαλε. Για τα λεφτά που παίρνει, ριτσόντα στον ΠΑΟΚ. Μην αυξομοιώνει το λάριγκά σου πάνω κάτω. Θα βάλει στην εθνική. Άκου λίγο. Σιγά σιγά. Μίλα ήσυχα, ήσυχα. Θα μου πάθει τίποτα, λέγε. Λέγε. Ο Τσαβέλα που έβαλε στην εθνική γκολ προχτέ. Ναι. Είναι παιχταρά. Είναι πολύ πιο συμπαθητικό από ότι ο Σαλπικίδη. Το Σαλπικίδη, οι παοξίδε, το συχαίνουν. Τα αρχίδια μου τα διώνει, σε λέω εγώ. Κύριε μου, κόβεστε, διότι είστε καρνίβαλο. Ομιλείτε χιδεότατα σε μια εκπομπή η οποία έχει όλο την καλή διάθεση να ανταλλάξει απόψεις μαζί σας. Σας λέω, πείτε μου έναν πιο αντιπαθητικό παίκτη που πέρασε από τον ΠΑΟΚ από τον Σαλμπικίδη. Και δεν μου απαντάτε, υβρίζετε κύριε μου. Για ποιο λόγο το κάνετε? Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε σε κάποιο πιο νορμάλ άνθρωπο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε μου, καλημέρα. Ευγενέστατος ο προηγούμενος. Νομίζω ήταν καρνίβαλος. Ή μπορεί να ήταν συγγενής του Σαλπικίδη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παοξής που να συμπαθεί το Σαλπικίδη. Λοιπόν, σου έχω μια απάντηση στο quiz. Ναι. Ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός παίκτης από οπαδούς της ίδιας της ομάδας. Της ίδιας της ομάδας, ναι. Και θα σε βάλω μετά και ένα άλλο quiz για τους ακροατές σου. Η απάντηση του quiz είναι ο Κιάσος στα Γιάννενα, αν θυμάστε, που όποτε έπαιρνε την μπάλα, τον βρήκανε τη μάνα οι Γιαννιώτες. Για πες το όνομά του. Ο Κιάσος. Αυτός έπαιξε στον Όφη και στο Λεβαδιακό, νομίζω. Α, που γύρισε, Γιάννενα, που γύρισε μετά στα Γιάννενα από τον Όφη. Έτσι, έτσι. Ναι. Θυμάστε τι γινόταν κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα. Ναι, τον βρίζανε τη μάνα, ναι, και έπαιξε πολύ λίγο, ναι. Πιστεύετε όμως, ο Κιάσος, έχετε δίκιο. Ο Κιάσος έπαιξε όμως πολύ λίγο και έφυγε, σταμάτησε μετά. Ο Σαλπικίδης σε μάκρος χρόνου, έχετε δει εσείς της ίδιας της ομάδας περισσότερο να αντιπαθήσουν? Δηλαδή, άμα πεις έναν παοξή, ποιο παίκτη να αντιπαθείς, θα σε πει το Σαλπικίδη. Δεν θα σου πει ας πούμε το Φραντζέσκο, δεν θα σου πει το Μαραγκό, δεν θα σου πει το Ζαγοράκη, δεν θα σου πει το Τζαβέλα. Αν θες μεταξύ Γούναρη και Σαλπικίδη. Πιο πολύ δεν γουστάρουν το Σαλπικίδη παοξίδες. Το Γούναρη εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά για να το λες εσύ, ξέρω εγώ. Και ναι. Εγώ επίσης να κάνω και ένα. Να κάνει και την εκπομπή σου και ένα άλλο quiz. Μ' ακούς? Όπως πιστεύω, αντιπαθητικός πολύ στους Ολυμπιακούς, περισσότερο από τον Γκαρσία, δεν υπάρχει παίκτης. Δάχτυλα τους κάνει, παίκτες τους δέρνει. Τους κάνει χειρονομίες στις κερκίδες, τους κάνει πλάκα μεγάλη. Ο Γκαρσία. Αν βγάλεις ένα Ολυμπιακό τώρα και πεις ποιος ρε φίλε είναι ο πιο αντιπαθητικός παίκτης αντίπαλης ομάδος και τα λοιπά, θα σε πει 100% Γκαρσία. Τους κάνει τα δάκτυλα, τους κάνει οι χειρονομίες, τους έχει κάνει μεγάλες πλάκες. Για πες τώρα εσύ, λέγε. Τους κάνει χειρονομίες και το σήμα έδειξε στην 7 και. Τους ξέσκησε κανονικά. Έτσι. Ό,τι δεν κάνει ο Σαββίδης που κάνει φιλίες με τον Καγκάτσι. Τέλος πάντων, ναι. Θα κάνεις και ένα ακόμα quiz. Βοήθαμε. Πάει ο Τζαβέλα στη Βοσνία, έφερε τον Απατίας. Ο Τζαβέλα στη Βοσνία, νομίζω ότι φοβάται λιγότερο να πάει από ότι στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, αν βάλει ένα quiz, πού φοβάται περισσότερο να πάει ο Τζαβέλα, στη Βοσνία ή στο Καραϊσκάκι? Εγώ θα σου πω στο Καραϊσκάκι. Γιατί ο Τζαβέλα στη Βοσνία καφετέρια δεν έχει. Καφετέρια μπορεί να μην έχει, αλλά είναι γνωστό σχέση. Ναι. Μπορεί να έχει καμιά. Άντε, τώρα δεν το λέω γιατί. Όχι, μην προχωρήσουμε παραπάνω μέχρι εκεί που φτάνει. Μην προχωρήσουμε, τώρα και εγώ έτσι λέω. Ωραία. Τα λέμε. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Εγώ του τι δίνω την εκπομπή, φίλε. Δίνω την ευκαιρία να κάνει κάτι παραπάνω τη Δευτέρα ο Τζόρνταν. Οπότε. Μην τον κράζετε στη δική μου την εκπομπή. Να ξέρετε, είναι φίλος μου ο Τζόρνταν και θα του δώσω εγώ εκπομπή και στην τηλεόραση. Είμαι καλός άνθρωπος. Θα πάρει μια καλή εκπομπή τη Δευτέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ραπ. Καλημέρα, Βίλε. Έλα ραπ. Έλα, Βίλε. Ακούμε. Καθαρότατα. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαλπικίδης δεν ήταν αριστός στον οργανωμένο οπαδό του ΠΑΟΚ. Όχι, να μας βγουν και μη οργανωμένοι, να μας πούνε ποιον αντιπαθούν περισσότερο, το Γούναρη για τον Σαλπικίδη. Να δούμε. Ωραία, να σε πω λίγο κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι αν πάρεις μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και πας έξω την τούμπα, εκτός αν δεν θες να πας, να πάει κάποιος άλλος τέλος πάντων, γιατί εσύ δεν είσαι καλά με τους ΠΑΟΚτσίδες. Με κανένα δεν είμαι καλά.
Ναι, εντάξει, εκτός από αυτό, το συνεχίζω τώρα. Πιστεύω ότι δεν θα ακούσει ότι ο Σελπικίδης είναι πιο μισητός ή ότι δεν είναι αρεστός στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πες μου ένα πιο μισητό. Δεν έχω, δεν θέλω να κατακρίνω. Όχι ρε παιδί μου, πες, κάνε ένα quiz στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, 1 εκατομμύριο ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ποιο θεωρείτε πιο αντιπαθητικό παίκτη που πέρασε ποτέ από την ομάδα σας? Ποιο θα σε πούνε, λες εσύ? Δεν ξέρω. Εσύ τι λες, εσύ τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ είμαι. Ωραία, πόσο ετών είσαι? 27. Είσαι νεαρός, πολύ ωραία. Εσύ ποιος είναι ο πιο αντιπαθής παίκτης της ομάδας που υποστηρίζεις, που έχει παίξει? Αντιπαθής παίκτης. Ποιο αντιπαθής παίκτης, ΠΑΟΞΙΔΕΣ, που έχει παίξει στην ομάδα σου? Ποιος? Δεν ξέρω ρε, τι να σου πω. Εκτός από τους Αλμπικίδη έχεις άλλο να με πεις? Ο Βιτόλο ίσως δεν μου άρεσε. Βρε αντιπαθητικό σε λέω. Να τον βρίζεις, να τον βλέπεις και να τον βρίζεις, να τον φτύνεις. Ού, να φωνάζεις. Να βάζει γκολ και να στεναχωριέσαι. Αυτό, ναι. Ποτέ δεν έβγαλα αυτό το κόμπλεξ κατά της ομάδας μου και δεν βρίσκω το λόγο να το κάνω έτσι. Ναι. Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Τώρα που εκεί πέρα όποιος θέλει να τρώει με τα ίδια τα ρούχα, καλύτερα να φύγει από αυτό το σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ. Γιατί να φύγει, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Γιατί το λες αυτό? Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή για ποιο λόγο να υπάρχουν αυτοί οι τρικαδόροι. Ποιοι είναι τρικαδόροι? Αυτοί που αναστατώνουν τα πάντα. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα χαρτάκι για να παίζει ο Τζαβέλας, πάντα πρέπει να υπάρχει ένα χαρτάκι για να παίζει ο Θανασιάδης. Έχεις καλύτερους από εκεί? Έχεις καλύτερους εκεί? Όχι, εγώ αυτό λέω, ότι είμαι υπέρ τους. Δηλαδή δεν είμαι κατά τους. Ούτε ότι ας πούμε ο Περέιρα δεν παίρνει τις ευκαιρίες επειδή παίζει ο Θανασιάδης, ναι. Ούτε ότι ο Τζαβέλα τρώει τον Χατζησαΐα. Δεν είμαι μαζί τους όταν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι προπονητές στελέχη της διοίκησης. Ναι. Μάλιστα. Στον απέξω, από το όποιος είναι έξω από το χώρο, πολλά λέει. Μάλιστα. Όταν μπαίνεις μέσα είναι τα δύσκολα. Λες. Έτσι είναι, ραπ. Λες. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι εγώ έχω την ικανότητα να κριτικάρω τη δουλειά σου από τη στιγμή που δεν είμαι μέσα στο αντικείμενό σου. Δεν έχω πιάσει ποτέ μικρόφωνο στο χέρι μου. Ναι. Δεν έχω μπει σε ένα πάνελ να δω πώς γίνεται η εκπομπή, οπότε δεν μπορώ να σου πω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ναι. Αυτό θα φανεί όταν κάνουμε ταμείο. Ναι. Μάλιστα. Καλώς. Αυτό. Καλώς. Έγινε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλημέρα. Ραπ, μην τα τσουβαλιάζεις όλα, ρε. Δεν τσουβαλιάζω, ρε. Ρωτάω, εγώ καταθέτω την άποψή μου με ερώτηση. Λέγε. Λες όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ το μισούν τον. Τι τον κάνετε, τον αγαπάτε? Όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τι κάνετε? Οι υγιείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γιατί έχει και αρρώστους. Καρνίβαλους έχει, τι έχει. Καρνίβαλοι είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Έλα. Τι έγινε τότε εκείνο με το πέναλτι στον Παναθηναϊκό? Που δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορείς να μου βρεις στην οικογένεια του ΠΑΟΚ πιο αντιπαθητικό παίκτη? Άσε για τον Γκάλι και τον Μητρόπουλο και τους άλλους, εντάξει, είναι αντίπαλοι. Εντάξει, πες μου και για τους αντιπάλους, αλλά πες μου ρε φίλε για την ομάδα σου. Στο ΠΑΟΚ έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν με νοιάζει, ρε, τι έχει προσφέρει. Όταν δεν πρόσφερε, ναι, τότε τα άκουγε. Φίλε, η ερώτηση είναι σαφής. Πιστεύεις ότι υπάρχει πιο αντιπαθητικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, από τον Σαλμπικίδη? Κοίταξε, αντιπαθής δεν ήταν. Και πιο αντιπαθής παράγοντας από τον Παντελάκη. Αντιπαθής δεν ήταν. Εσύ το λες σαν να ήταν ένας παλιοχαρακτήρας. Γιατί για να γίνει κάποιος αντιπαθής πρέπει να είναι παλιοχαρακτήρας. Όχι. Ξέρεις πόσα παλιοτόμαρα είναι συμπαθή. Μπράβο. Ναι, σου μιλάω εκπείρας. Ναι, σιγά. Απλά τον αντιπαθούσαν οι καρνίβαλοι. Εντάξει, είναι σαν τον Άγγελο. Δηλαδή στους 100 ΠΑΟΞΙΔΕΣ πώς είναι οι καρνίβαλοι? Οι 60-70. Άρα μιλάς για ένα ποσοστό μεγάλο. Εσύ το είπες, δεν το λέω. Εγώ πιστεύω ήταν σαν τον Άγγελο. Οι μισοί το θέλανε, οι μισοί δεν το θέλανε. Με τον Άγγελο νομίζω ότι είναι πολύ συμπαθής ο Άγγελος. Έναντι του Σαλμπικίδη μου λες τώρα πράγματα. Και γιατί το μισό γήπεδο δεν τον ήθελε, το μισό τον ήθελε τον Άγγελο. Άλλοι ήταν με τα κολλήματά του, άλλοι δεν ήταν. Όλοι οι Τούμπα δεν γούσταρε του Σαλμπικίδη. Τώρα για να το κλείσουμε. Ναι. Την μπάλα που έπαιζε ο Σαλμπικίδης, αν και δεν ήξερε μπάλα, μεταράς δεν ήταν. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να το φτάσει ο Αθανασιάδης ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Ναι, αλλά ο Αθανασιάδης δεν είναι τόσο αντιπαθής. Άλλη φτύ είχε, άλλη πολιτική είχε. Δεν ξέρω τι φτύ είχε, εγώ ξέρω το αποτέλεσμα. Το έφερε.
Εγώ ξέρω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν πάει ο Σαλμπικίδης τώρα στην Τούμπα, θα πέσω και να τον φάνε. Θα τον βρίζουν. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσει έτσι με τον Κλάους, ποιος? Το ίδιο αυτό θα έχει με τον Σαλμπικίδη. Άκουσε με. Ποιος? Με τίποτα. Ο Κλάους. Με τίποτα. Καλά. Ο Κλάους στη χειρότερη φάση της καριέρας του που είναι για διώξιμο. Ναι. Εγώ που άνοιξα τις γραμμές και τα λοιπά τόσες μέρες, δεν βρέθηκε κανένας να πει τον έτσι, τον αλλιώς και τα λοιπά. Όλοι είπανε με ευπρέπεια, ναι, ότι ο Κλάους είναι ντεφορμέ, ότι πρέπει να φύγει, ότι πρέπει να μείνει έξω το παιδί και τα λοιπά. Συμπαθέστατος είναι. Άμα δεις τη φωτογραφία που είχαν βάσει το πάρτι του μπουτονιέρα του Αλνού του Ζωλιανίδη. Ναι, τον κήκανε και τον βρίζανε από κάτω, εντάξει, Μόνο που πήγε σε αυτούνου το πάρτι κόβεται διαρροπάλλον. Σε ποιανού πάρτι πήγε, βοήθα. Σιανίδη. Ο Σιανίδης τι εστί Σιανίδης. Τι είναι. Ο Σιανίδης τι είναι, λεπρός είναι δηλαδή, τι είναι ο Σιανίδης. Είναι λίγο τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ, γιατί ήθελες να κάνει δηλαδή. Δεν το ξέρω. Άμα έβλεπες από κάτω τα σχόλια από τη φωτογραφία, ναι, θα σου έλεγα εγώ πόσο ευπρεπή ήταν τα σχόλια. Σόπα! Εγώ ξέρω ότι τα σχόλια μπορεί να είναι κεκ του πονηρού, που λέει ο Αναστόπουλος, ναι, και να τα γράφουν μάνατζερ και να τα γράφουν χίλιοι δυο. Εγώ ξέρω ο λαός τι λέει. Ο λαός αυτή τη στιγμή λέει, δεν μου λες αντίπαλο, μίσησες περισσότερο από τον Γκάλι εσύ σαν παοξής. Το Γιαννάκη. Α, το Γιαννάκη. Το Γιαννάκη, ναι. Μάλιστα. Πιο πολύ από τον Γκάλι. Κλάτσα, ρε, πολύ κλάτσα. Πολύ, ναι. Πιο αντιπαθής από τον Γκάλι. Ναι. Τον έβλεπα και συχαινόμουν. Σύχαμα, Τώρα κι αν πούμε για παίκτη του ΠΑΟΚ, μιας που έφερε στο μπάσκετ, ο πιο αντιπαθής ο Φασούλας. Ο πιο αντιπαθής? Ο Φασούλας. Και από το Σαλμπικίδη ακόμα. Τι λες τώρα. Δεν νομίζω. Τι λες τώρα. Δεν νομίζω. Αυτός δεν χωνεύεται με τίποτα. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άμα έρθει ο Φασούλας στη Θεσσαλονίκη μπορεί να βγει και δήμαρχος. Αμαλάκι. Ναι. Άνετα. Άνετα. Πού είμαστε. Πάμε μικρό διαφημιστικό 25 δευτερολέπτων. Τώρα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες κι εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρισκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί μισούν περισσότερο τον Γκαρσία γιατί τους κάνει δάχτυλα και δεν τους γλύφει. Πρώτον. Δεύτερον, για μένα, πιο αντιπαθητικός από τον Αντώνη Σαμαρά πολιτικός για μένα δεν έχει περάσει. Συμπαθέστατος ο Τσίπρας, γιατί με όλα αυτά που έχει κάνει έπρεπε να τον γδάρουν και τον χειροκροτάνε και τον φιλάνε όπου πάει. Λοιπόν, πιο αντιπαθητικός παίκτης που πέρασε από τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο είναι ο Σαλπικίδης. Μακράν, ο πιο μισητός. Ωραία. Και φυσικά για τον Παοξή, ο Γκάλης είναι ο πιο αντιπαθής παίκτης αντιπάλου ομάδας. Βίωμα του Γιγίνη. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Ράπ. Καλημέρα, φίλε. Δεν μου λες, η ερώτηση ποια είναι. Στην ομάδα του ποιος είναι πιο αντιπαθής ή γενικός? Στην ομάδα του μετά ποιον θεωρούν γενικά σαν αντίπαλο τον πιο αντιπαθητικό. Που δηλαδή τον βλέπανε και δεν τον κουστάρανε καθόλου. Δεν νομίζω να υπάρχει, δεν νομίζω να υπάρχει φίλαθλος ομάδος σαν τον Παοξή με τον Σαλμπικίδη. Να με βοηθήσουν. Δηλαδή, αν βγάλω ένα Ολυμπιακό. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Το Σαλπικίδη που λες, ναι, μπορεί να τον μισούν οι Παοξίδες, η μισή, εγώ λέω. Τι μισή είναι. Αλλά οι υπόλοιποι, οι Παναθηναϊκοί παράδειγμα, το συμπαθούν και οι υπόλοιποι Έλληνες. Δεν τον κουστάρουν. Το συμπαθούν λόγω εθνικής. Σιγά-μα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο αντιπαθής. Ναι. Τώρα, για το Μητρόπουλο που είπες, ναι, εγώ ξεστή.
σαν ποδοσφαιριστή τον αντιπαθούσα, γιατί ήταν, αλλά θα ήθελα πολύ να τον συνομάδα. Στην ομάδα σου, ναι, ένα Μητρόπουλο, ναι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ήτανε, ναι, ήτανε ποδοσφαιρικά τσογλάνη που λέμε, αλλά ήταν ποδοσφαιριστής. Τον καλός, ήθελες για, για παίκτη σου και όχι για αντίπαλο. Μπράβο, μπράβο. Κατανοητό. Ναι. Τώρα για τον Γκάλι που είπες. Για τον Γκάλι, ναι. Μόνο στους Παοξίδες ήταν αντιπαθής. Όλη η Ελλάδα του συμπαθούσε τον Γκάλι. Όλη η Ελλάδα. Μόνο οι Παοξίδες δεν τον συμπαθούσαν. Τον μισούσαν, τον μισούσαν θανάσιμα. Περίμενε λίγο. Παράδειγμα, να σου πω. Ο Λυπηρίδης, παράδειγμα, τον βρίζαν οι Αριανοί και τον κοροϊδεύαν όλοι οι Έλληνες. Ναι. Καταλαβες. Τον Ατολάκη τον γουστάραν οι Γαύροι, αλλά δεν τον γουστάρε κανένας και δεν θα τον ήθελε κανένας άλλος στην ομάδα. Ποιονα. Τον Ανατολάκη. Τον Ανατολάκη. Να πω ότι εκείνο το ποδοσφαιρικό μαϊμούνι τον Νινιάδη δεν τον γούσταρε κανένας. Όχι ρε, γιατί, τι έκανε ο Νινιάδης, γιατί. Ήτανε καλός ποδοσφαιριστής. Δεν έδωσε. Ήταν ποδοσφαιρικό μαϊμούνι. Δεν έδωσε δικαιώματα όμως κερκίδες και ούτε χτυπήσε. Έδωσε ούτε... πάρα πολλά δικαιώματα, κάνεις λάθος. Έδωσε πάρα πολλά δικαιώματα, έχουν φτάσει οι ποδοσφαιριστές στο σημείο να τον αρπάξουν από το λαιμό. Μην λες τώρα. Ήτανε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό μαϊμούνι. Κλέφτης, έκλεβε φάουλ, έκλεβε, δημιουργούσε προβλήματα. Ήτανε και η κορμοστασιά του, ποια κορμοστασιά τέλος πάντων, αυτό το πράγμα που σε προκαλούσε, ρε παιδί μου. Έκαμπνε μαγκές ενώ ήτανε σπόρος. Ναι. Καταλαβες. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, ειδικά για τον Μητρόπουλο, νομίζω ότι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο Μητρόπουλος ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και εγώ να σου πω κάτι, αεξής είμαι. Ναι. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι όλοι θα θέλαν να τον έχουν στην ομάδα τους, αλλά όλοι τον αντιπαθούσαν γιατί ήταν αυτό. Ήταν πολύ δυνατός παίκτης και πάντα έκαμε ζημιές. Ειδικά στα ντέρμπι ήταν αυτός και τίποτα άλλο. Ναι, μάλιστα. Για τον Ολυμπιακό εννοώ. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενη. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Έλα, Ραντόβιλ, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς είστε. Ήθελα να πω τώρα, ακούω την κουβέντα για το Σαλβικίδη που λένε. Γιατί ο. Πώς το πέρα, Γιώργη, ο Αγέλαστος, ναι, δεν είχε παίξει και στον Ολυμπιακό πέρα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι Σαλβικίδη ΠΑΟΚτζίδες τι ζόρι έχουνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσα-ίσα που πήραν και 3 εκατομμύρια ευρώ με τη μεταγραφή του, γιατί θυμάμαι είχε και οικονομικό πρόβλημα η ομάδα. Ναι, και νόμισε ο Ζαγοράκης λεφτά από τη μεταγραφή. Λέει, του είχε πει ο Ζαγοράκης του Σαλβικίδη, κοίταξε να φύγεις να πούμε να πάρουμε κι εμείς κανένα φράγκο, γιατί είμαστε απλήρωτοι ο άνθρωπος. Καλά έκανε. Βεβαίως. Ναι. Η βασική αιτία, εγώ επειδή μου Ρακλιδέας είμαι και ΑΕΚΤΖΙΣ, η βασική αιτία δεν μπορώ να καταλάβω ότι αντιπαθούν τον Σαλβικίδη. Δηλαδή συμπαθούν τον Καρσία με τι, με την πουνιά την υπόγεια μέσα στον Μπούργιο που ρίξε στον Διόγκο, τον Ταντάκο της Βραζιλίας. Κοίταξε να δεις, ο καθένας αγαπάει, ναι, μπουνιά ήτανε, άστο 2, 3, 4, πεντάρι, πεντάρι. Πεντάρι ήταν, πεντάρι, ωραίο πεντάρι. Ναι, σαγόνι βρήκε. Άμα ήταν για αυτό, πρόσεξε, επειδή είπα ο Τζίδες, ρε παιδί μου, λένε ότι είναι καρνίβαλ για αυτά. Κάθε λαός προσπαθεί να κάνει το δικό, να αεροποιήσει το δικό του. Εγώ πιστεύω είναι όπως, όπως όλοι οι άλλοι λαοί. Απλά στο βορρά έχει τον περισσότερο κόσμο, εντάξει, και λένε και στείλουν μύθους γύρω από αυτόν, οκ. Απλά αυτό τους μειώνει σαν λαό γιατί ο Καρσία η μπουνιά που έριξε, σαν παίχτης, κοίτα και σαν κόρμο στα σιά, είναι εμφανισιακός, έχει την κορδέλα του, θυμίζει Τζεγκεβάρα, είχε βάλει και 2-3 ωραία γκολ. Εγώ θυμάμαι με τον Παναθηναϊκό σχεδόν από το κόρνερ τότε που πήγαινε ο ΠΑΟ για πρωτάθλημα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή η μπουνιά που ρίξε στον Τιόγκο δεν ήταν αντρίκια μπουνιά, ήταν μέσα στο μπουργιο και στην κυρία. Ρίξε τη μέσα στη μούρη, στη μέση του πουθενά στο κέντρο να σε παραδεχτούν όλοι. Να αφήσει και ήρωα. Αυτό δεν ήταν μπουνιά. Έχω άδικο ρε φίλε. Μάλιστα. Εσύ τα λες όπως λες, αλλά ο άλλος συμπαθεί και αντιπαθεί ανάλογα την ψυχούλα του Ναούμε. Ναι, εγώ πιστεύω είναι λόγω εμφάνισης. Ο Σαλβικίδης ήταν εξής, ο κοντός, ο Ζουμπάς, ότι και καλά πήγε στον Παναθηναϊκό και μας πρότασε. Είχε και μια μούρη, είχε και μια μούρη θλιμμένη εκεί Καζαντζηδική, να πούμε, κατάλαβες. Ήταν και καλό παιδί και του τα ρίχναν όλοι. Δεν μιλούσε, δηλαδή είχαν ο Πάκου, πηγαίνανε και βρήκαν τον Σαλβικίδη. Δεν ήξερε και μπάλα και παρόλο που δεν ήξερε μπάλα το παιδί, και γκολ έβαζε και χάφ, έπαιζε και μπακ. Απλά εγώ το Σαλβικίδη, ρε παιδί μου, σαν να εκτίσει και Ρακλιδά στον ψήλο συμπάθω, δεν μου είχε κάνει κάτι και την ψυχή του έδινε. Εγώ θυμάμαι για τον Πάκου και αυτό είναι κρίμα να του φέρονται έτσι. Αυτό ρε φίλε, λοιπόν, έλα χαιρετώ. Άρα συμφωνεί ότι του φέρονται. Ναι, καλημέρα. Και, δεν του φέρω τώρα. Και το πιο επικοινωνιακό λάθος του Σαλμπικίδη ήταν να βγει να στηρίξει τον Κλάους
Εκεί τον τελειώσαν τον Κλάους. Βγήκε ο Σαλμπικίδης να το στηρίξει, τον έσχισε τον Κλάους στο Βουκαρά. Έδωσε γροθιά να πούμε, τεσάρι στα μούτρα του Κλάους. Άρε Κλάους, βγάλε τον Λεωτιάδη να μιλήσει για τον Κλάους, να συμπαθηθεί λίγο ο Κλάους και τα λοιπά. Του Σαλμπικίδη βγάλαμε. Είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα, τι γίνεται. Γεια σου, φίλε, καλά. Από εδώ, από το Σαλονίκη, σε παίρνω. Καλώς. Να σε ρωτήσω, η έννοια του μισητού με του αντιπαθητικού θεωρείς ότι είναι η ίδια? Μισητός, αντιπαθητικός, κοντά είναι, κοντά είναι. Κοντά. Θεωρούμε, αντιπαθητικός πολύ στον ΠΑΟΚ για μένα ήταν ο Κουτσιανικούλης. Τον έβλεπα και μου γυρνάγαν τάντερα, ναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά μισητός από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν ο Σαλμπικίδης. Δηλαδή δεν έχεις άδικο, απλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Α, δηλαδή, ξεχωρίζεις το μισητό από τον αντιπαθητικό. Μάλιστα, ναι, ναι, ωραία. Κατάλαβες, δηλαδή, ο Σαλμπικίδης πώς τον μίσησαν όλοι? Δηλαδή, φεύγει, εντάξει, έφυγε. Πάει να περάσει λίγο όλη η φάση, κερδίζει πέναλτι από έναν κόσμο στο ΆΚΑ, έχει βρει τον Μπάουτ στο Φουκαρά με το Σεγκάρα και το Ρεμπόσιο τώρα μέσα και τον Μπαϊάνο, χωρίς χορηγό στη φανέλα, με κάτι μελίσιδες, με κάτι έτσι, με κάτι αλλιώς. Και πας και βάλας το πέναλτι. Υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό? Δεν μου λες, ο ορφανός ο Κώστας που στον τελικό του 81 σας έκανε το κολοδάκτυλο και το κάνατε μετά παράγοντα τον Μπάουκ, δεν σας πήραξε ο Σαλμπικίδης, σας πήραξε εγώ, δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι 26, οπότε μπορώ. Δεν το πρόλαβε το δάκτυλο του ορφανού. Μάλιστα, εντάξει. Καλά. Ο οργανισμός του Μπάουκ θεσμικά είναι περίεργος αυτό που λέει, τα ξέρεις δηλαδή. Βρε, εγώ τα ξέρω, αλλά θέλω να σε βάλω έτσι να σκεφτείς. Κατάλαβες. Απλά σου λέω, έχει ο Σαλμπικίδης τις ευθύνες που έγινε αντιπαθητικός. Άσε που η επιστροφή του και μετά στον ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει ένα γκολ με τη Δυναμό Ζάγκρεμ που περάσαμε μέσα στην Κροατία, που και πέρα ήταν καταστροφικός ο Σαλμπικίδης. Δηλαδή μπορώ να θυμηθώ 10 ευκαιρίες μπαμ μπαμ τώρα και να σου πω. Γκολ Τότεναμ. Γκολ Τότεναμ, εντάξει, χαμένη ευκαιρία της Εκαμόσχας. Με προβολή από τη μικρή περιοχή που την έφυλα. Ναι. Και θέλω και τη γνώμη σου για να σα αφήσω μπαμ μπαμ σήμερα. Για τον Τσίπρα, εγώ Ραπτόπουλε σήμερα που έβλεπα αυτό που ξέρετε το. Είναι πολύ μεγάλος μάγκας ο Τσίπρας και η παράταξή του. Οι πιο μεγάλοι μάγκες που πέρασαν από την Ελλάδα και άμα γίνουν τώρα εκλογές, πάλι ο Τσίπρας θα βγει. Να έχεις υπόψη σου. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Άρτος και θέαμα σήμερα η κατάσταση. Ωραία πράγματα, μ' άρεσαν. Κόκκινα χαλιά, έτσι αλλιώς. Καλή φάση να ξέρετε. Κλειδάρα, μ' αρέσει η κλειδάρα. Ψοφάω για κλειδάρα. Ναι. Ρε παιδιά, αυτός ο Τσίπρας σήμερα, δη, τι έκανε ρε, πως. Δεν είχε αν επικοινωνιολόγο δίπλα να του πει, ρε αγόρι μου, τι κάνεις, ξέρω, τι είναι αυτά που λες, πρόσεξε λίγο τι στάσου σωματός σου, μίλαγε με αμερικάνικη προφορά ρε. Εμένα μ' άρεσε ο Τσίπρας γιατί είναι χήμα. Στα τέτοια του κανονικά. Μ' αρέσει ο Τσίπρας, κάθε μέρα που περνάει το συμπαθώ ακόμα και περισσότερο. Είναι και αυτό μια άποψη, αυτό που λέγεται, σε φιλό. Γεια χαρά. Δεν υπάρχει πιο συμπαθητικό από τον Τσίπρα. Με τέτοια μέτρα που έχει περάσει, θα έπρεπε να γαυγίζουν όλοι οι Έλληνες. Και όμως έχει κάνει τη μεγαλύτερη μαγιά. Και έχει κάνει τι? Απαγορεύει ως αριστερός τις διαδηλώσεις στους μικροκομμουνιστές, τροτσχιστές, κουκουέδες κτλ. Και κερδίζει και πόντους. Καλημέρα κύριε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Λύσαξη τις προάλλες μου έχεις, είπα. Για τη γενιά του Πολυτεχνείου. Βλέπεις την νεολαία να συμμετάσχει καθόλου στην πολιτική συζήτηση? Ποια είναι η πατ... Όχι, δεν βλέπω. Ε? Όχι, δεν. Δεν υπάρχει. Όχι. Τις προάλλες όμως είχες αφηνιάς που εσύ είπα ότι η δικιά μου η γενιά έκανε την Ελλάδα. Η δικιά μου η γενιά συμμετείχε σε όλα. Η δικιά μου η γενιά έχει συνδικαλιστική συνείδηση. Ναι, η δικιά σου η γενιά έχει κλέψει κιόλας πολλά λεφτά όμως. Ναι. Έχει σφαγουθεί με αυτό το κλέψιμο. Δεν κλέψατε. Βρήκανε τα ντομάρια και κάνα αυτά που κάνανε. Φταίει ο λαός. Συνομήλικοί σας ήταν τα ντομάρια. Γιατί ο λαός δεν έφαγε, δηλαδή. Λίγα φάγατε εσείς. Εγώ δεν έφαγα. Δεν λέω για σένα σε προσωπικό επίπεδο. Δεν λέω. Λέω η γενιά σου. Δηλαδή λίγα έφαγε. Δεν ευχαριστήθηκε. Δεν λίγδωσε. Κώστα. Δεν λίγδωσε το αντεράκι της. Δεν διορίστηκε. Δεν έκανε δάνεια. Δεν πήρε. Ο αγρόταρος, ο βλάχαρος με τη φτέρνα την πλατεία. Τα μάθε με τους αγρότες, ρε. Έχεις αγωγή με τους αγρότες. Εγώ δεν βάζα αντί για ροδάκινα πέτρες. Ποια ροδάκινα, ναι, μωρέ. Ναι, ποια ροδάκινα. Ρε Σικώστα, ναι, ναι, ναι. Ο αγρότης, ναι, είναι αυτός ο οποίος ταΐζει τον κόσμο. Ναι. Ο αγρότης μουχθεί. Έφαγε πολλά λεφτά και ο αγρόταρος όμως. Κοιτάξτε, Μπαρμπαβασής. Ναι.
έκανε αγρότης από τα 7 τα χρόνια. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και έχω δει, είδα την αναδιάθρωση σε όλες τις, σε όλα τα χρόνια. Ο αγρότης δηλαδή, ήτανε... τα στάδια. Ναι. Ο αγρότης. 70, 60, 70 ναι. που είχα τρελά στον κάμπο ναι. με τα καπνά. Ναι, αλλά σας τα χάρισε. Η Χούντα σας τα χάρισε τα χρέη όμως. Μετά ήρθε το Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Βάζατε τα ροδάκινα και οι πέτρες και παίρνατε τις επιχορηγήσεις. Καλά, εσύ, πού τα είδες αυτά τα πράγματα, εσύ. Πού τα είδα εγώ, έλατε βλαμμένος είμαι εγώ, πού τα είδα εγώ. Κοίταξε εδώ πέρα, υπήρξαν κάποιες ενώσεις. Ναι, ναι, ναι. Υπήρξαν κάποιοι φορείς. Κάτι συνεταιρισμοί, κάτι. Α, ναι, ναι, ναι. Τα ναι, ναι, ναι. Στο δικό σου κλάδο είναι άγιοι όλοι. Εγώ σου μίλησα τώρα για το δικό μου τον κλάδο ότι είναι άγιοι όλοι. Καταρχήν εμένα με βρίζουνε στον κλάδο το δικό μου. Τι να σε πω, δεν έχω καμιά καλή σχέση μαζί του. Ξέρω που σε βρίζουν, καλά σε κάνουνε. Καλά σε κάνουνε σένα. Ο Βασίλης είπε πριν εσύ να είσαι καλά παλικάρι. Μάλιστα κυρία μου, ό,τι πείτε, ό,τι γουστάρετε. Γεια σου παιδί μου. Φιλιά, να είσαι γερός, να είσαι γερός, να προσέχεις. Τα λέμε, ωραίος. Ωραίος. Η φωνή του δηλώνει ότι είναι υγιής. Είναι πόσο χρονών, 80. Είδες τα πνευμόνια του τι φωνάρα βγάζουν. Αυτός θα ζήσει άλλα 20 χρόνια. Έχει να φιλήσει κούτελα παγωμένα ένα κάρο αυτός. Πεδαράς. Πεδαράς, τον ακούς πως φωνάζει. Πεδαράς. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. 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 Να και η σαβούρα. Δεν μου λένε σαβούρα. Ναι. Τόσα προβλήματα έχουμε. Ναι, πού ήταν. Αυτό ήταν θέμα απόψε. Δεν σ' αρέσει, ε. Δεν μου λε. Ναι. Αυτός ο Σαλπικίδης δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά. Πώς δεν έχει. Άκουλε. Ο Γκάλης δεν έχει παιδιά. Πώς δεν έχει. Είναι λογικό αυτό τώρα που κάνεις. Τι έκανα εγώ. Δεν μου λες αυτή τη στιγμή. Εγώ παιδιά δεν έχω δηλαδή. Ποιον αθλητή θα βγάλεις στη τηλεόραση στο ραδιόφωνο και θα έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα από τον Γκάλη. Όλοι σφάζονται να βγάλουν να του πάρουν συνέντευξη. Τον Γκάλη. Ναι. Άφιε παιδό ρε. Τι να πει ο Γκάλη. Εγώ να φύγω. Να βγάλω εγώ τον Γκάλη τι να με κάνει. Με πάει 2% ρε τρελός. Δύο αίθουσες το βάλαν το όνομά του. Τι δεν πάνε να το βάλουν. Ποιο όνομά του μωρέ βάλανε. Εδώ η Μερκούρη έκανε αντίσταση από τη Γαλλία και την κάνανε γήπεδο μπάσκετ και τον Γκάλη του δώσαν μια σάλα τώρα. Μα τρελάνει τώρα, μάμου. Φυσάς και σαν το Ρινόκυρο Φάρφου. Τρέχει με η Μελίνα. Ναι, η Μελίνα τι έκανε. Μία ήταν. Σιγά. Σιγά, μωρέ. Την ασχημο... σιγά εγώ την... θέλω να ρωτήσω σιγά, κάτι άλλο. Σιγά την ασχημογυναίκα, μωρέ. Μία ήταν. Καλά, εντάξει. Εκεί στο Μετρόπολη, ποιο είναι ο πιο αντισυνοδευτικό. Αντισυνοδευτικό. Ναι, ναι, όπως το λες. Δεν τα καταλαβαίνω. Τι αντισυνοδευτικός, δηλαδή πτώος. Ποιος είναι ο πιο συμπαθητικός, ρε. Ο πιο συμπαθητικός για μένα είναι ο Κουλιανός. Το αντίθετο. Ο πιο αντιπαθητικός. Ναι. Εγώ. Γιατί δεν το βάζεις αυτό το θέμα να δούμε πώς ακροματικότητα θα έχεις. Και ποιος λες ένα ότι ο αντιπαθής δεν έχει ακροματικότητα. Δεν ξέρω, θέλω να δω. Γιατί δεν βάζεις και βάζεις τους αλπικίδες. Ο Σαλπικίδης βγήκε ρε χθες και μίλησε για τον Κλάους με καλά λόγια. Τον άκουσε, τον ναι. άκουσε. Αυτό για μένα είναι η ταφόπλακα του Αθανασιάδη. Αφού βγήκε ο άλλος και μίλησε με καλά λόγια για τον Αθανασιάδη, καπούτ δεν υπάρχει Αθανασιάδης. Καθάρισε. Τι έπρεπε να πει να το κατηγορήσει. Έπρεπε να πει το παλιωτόμαρο δεν παίζει καλά, δεν κάνει δεράνι, να τον βρίζονται το Σαλπικίδη και να την γλιτώσει ο Κλάους. Κάποτε ναι. ο Γκάλης με μια τελικά ομάδα όταν έχασε 40 βαθμούς. Βαθμούς έχασε. Ναι. Ξέρεις τι είχε πει ο Ιωαννίδης. Τι είπε ο Ιωαννίδης. Ότι και ο Γκάλης δεν είναι κομπιούτερ. Ναι, σωστό. Δεν μου λες, εσύ σαν παοξής. Πόσες φορές τον ύπνο σου μετά από το ουίσκι που έπαινες και το τσίπουρο έβλεπες τον Γκάλη και πενταγόσουνα σαν άβλεπες εφιάλτη. Πρώτα το ουίσκι δεν ξέρω τι χρώμα είναι. Ωραία, πήρε το τσίπουρο. Καμιά βραδιά εκεί ζέστη, είδε τον Γκάλη στον ύπνο σου και να πει μάνα μου, εφιάλτη βλέπω. Πρώτα, αν έπαιρνα τσίπουρο δεν θα μπορούσα να σε ακούω. Τέλο πάντων, ναι. ναι. Άλλο τι θέλει να απαντήσω. Λέω, έχει μισήσει περισσότερο το αντίπαλο όπω τον Γκάλη. Όχι, δεν μισώ. Ειδικά ανθρώποι που έχουν σταματήσει. Ρε, σε έχουν σταματήσει. Πάρ το ρολόι 20-30 χρόνια πίσω. Θυμίσου τον εαυτό σου 30 ετών. Σε πάω Κάρις να πούμε να σε πετάει ο Γκάλης στα καλάθια και εσύ τι έκανες εκεί. Το χειροκροτούσε. Εσύ χειροκροτούσες τον Γκάλη.
Τι, γιατί δεν ήταν ο καλύτερος αθλητής. Δηλαδή πονούσε έτσι ο πισινός σου και χειροκροτούσε εσύ. Εγώ άμα φάω μπούκοβο και τσούζει ο πισινός μου, τρέχω βολή να τον πλύνω. Άσε με τώρα ρε ψεύτη να πούμε. Εσύ το Χατζηπαναγή δεν το χειροκροτούσες. Ο Χατζηπαναγής ήταν βλάξε ρε. Ο Χατζηπαναγής, η αποτυχία του είναι ότι τον συμπαθούσαν όλοι. Γι' αυτό δεν έβγαλε λεφτά, γι' αυτό δεν πήγε σε μεγάλη ομάδα. Ο Χατζηπαναγής, η αποτυχία του ήταν ότι ήταν συμπαθή σε όλους. Σόπα. Σόπα. Τότε τι ψάχνεις εσύ αντιπαθητικούς. Τι να ψάχνω συμπαθητικούς, να έχω τον Τσίπρα συμπαθητικό. Τι θες άλλο. Γιατί τον Αντρέα δεν σου γέμισε το μάτι. Ο Αντρέας ήταν συμπαθητικός, αλλά κοίταξε, πλήρωνε όμως. Με τα λεφτά τα ξένα βέβαια, αλλά πλήρωνε. Διόριζε. Αυτός ο φουκαράς ο Τσίπρας, άμα είχε και να διορίσει και να πληρώσει, θα ήταν λατρεμένος, ρε πλάκα κάνεις. Ένας λατρεύτηκε. Ορίστε. Ένας λατρεύτηκε. Πώς το πες. Ένας έχει λατρευτεί στην Ελλάδα. Ποιος. Μόνο ο Αντρέας. Λατρεύτηκε. Ναι. Γιατί εσύ μόνο δεν το παραδέχεις. Λατρεύτηκε ο Αντρέας γιατί, γιατί έκανε και χάρες. Ενώ ο Τσίπρας δεν μισήθηκε, δεν έχει δώσει τίποτα σε κανέναν από εμάς. Κοιτάξτε. Κάτι στην ΕΡΤΡΙΑ που διόρισε με 1% φουκαράδες και τέτοια, εντάξει. Σου είπα και το μεσημέρι. Ναι, για πες. Για την ακροματικότητα είχε πει ο Κακαουνάκης μέχρι και τη μάνα με σκοτώνουμε. Ποιος Θεοδωράκης. Κακαουνάκης. Ο Κακαουνάκης, ναι. Ναι. Εσύ το ίδιο και χειρότερος. Καλά κάνω, ρε. Τι θες να είμαι, φουκαράς. Κατάλαβες. Ναι. Για την ακροματικότητα ψάχνεις. Τι τώρα, τι σου φταίει ο Σαλμπικίδης. Εγώ τον έβριζα, ρε, τον Σαλμπικίδη. Εσείς τον βρίζατε. Εγώ ρωτάω. Δεν μου λες πιο πολύ, πιο μισείτε, ρε. Το Σαλμπικίδη για τον Γούναρη. Γιατί τον Γούναρη του Γιάννη τον μισούμε, ρε. Γιατί έβγε από τον ΠΑΟΚ. Επαγγελματίας δεν ήταν. Τότε γιατί το. Εσύ πιο πολύ, πιο μισείς. Το Κουλιανό. Να μισήσω κάποιον ο οποίος είναι με μεγάλη θεαματικότητα πάνω μου, να τον μισήσω. Να μισήσω, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Που έχουν μια φιλοσοφία γιατί έτσι είναι. 500. Και μόνο, Και εγώ από αυτούς είμαι. Και εγώ από αυτούς είμαι. Καρνίβαλος δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά ποτέ δεν βέβρισα το Σαλμπικίδη. Ναι, ναι. Πάντα τον αγαπούσα γιατί έπαιζε για την ομάδα. Θα συγκινηθώ πολύ. Εσύ θα με κάνεις να κλάψω. Άσε ρε, όπως είπες για τον Γκάλι να πούμε. Είσαι. Τώρα να μιλήσουμε δεν θα με κλείσεις. Έτσι ούτε θα σε βρίσω. Βρίσε με ρε φίλε. Τι, άμα θες να βρίσω. Με, για τον Γκάλι ρε, να ξέρεις, ήταν ο πρώτος αθλητής. Ναι. Εγώ είμαι παοξής, έτσι. Ναι, μάλιστα. Τον Γκάλι τον αγάπησα, δηλαδή το όχι τον αγάπησα, το σέβομαι. Ναι. Σαν αθλητή. Έτσι, δεν το μισώ. Τι δεν το μισείς, αδερφέ μου, τον έβριζες. Αδερφέ μου, άσε ρε, αυτό είναι στον αθλητισμό πάνω στην πόρωση, ρε. Το βρίζεις. Αν εμένα αυτή τη στιγμή υγιής που είμαι, σε λέω ο Γκάλης, ήταν από τους πρώτους να πω ανθρώπους που ήταν αθλητής, ήταν. Άλλο αυτό! Τα συναισθήματά σου απέναντι σε αυτόν ποια ήταν. Ρε εσύ, το Γιαννάκη να με πεις ναι. Ο Γιαννάκης ήταν γλίτσας. Γλίτσας. Ναι. Ναι, άρα τον αντιπαθούσες πιο πολύ από τον Γκάλι δηλαδή. Ναι, εκείνος ήταν γλίτσας ρε αδερφέ. Ναι. Ο Γκάλις ήταν αθλητής. Ναι. Ο Γκάλις ήταν άλλη φιλοσοφία. Ναι. Ήρθε από αλλού άνθρωπος, έπαιξε, άξιζε. Και ο άλλος ήταν γλίτσας. Δηλαδή με το ψέμα και με το δίδεν και με το, όπως είπες, πασοξής. Ναι, πασοξής. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό τώρα που λες τώρα. Γιατί να δηλαδή βάζεις σε ίδρυκα να πούμε και βάζεις να πούμε όλο τον κόσμο να ασχοληθεί τώρα με το Σαλμπικίδη. Ο Σαλμπικίδης ήταν άνθρωπος αθλητής. Υπάρχει. Ήτανε, να πούμε, ναι, καλά, εντάξει, ναι, εσύ καλά τα λες. Δεν μου λες. Αντιπαθήσατε ποτέ ρε, κανένα παίκτη περισσότερο από το Σαλμπικίδη εκεί στον ΠΑΟΚ. Το Φασούλα, ρε. Στον μπάσκετ, μωρέ. Ναι, ποιον, γιατί ρε, να τον αντιπαθήσω, αφού ο άνθρωπος έπαιξε. Γιατί δεν έκανε. Δηλαδή κανένα, στην μπάλα. Εσύ νομίζει ότι είμαστε σαν εσάς. Εγώ τι είμαι, εγώ που πού ανήκω εγώ. Εσύ είσαι σκουλίκι ρε και εσύ αντιπαθείς κάποιον. Εγώ δεν είμαι έτσι ρε φίλε. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Όχι δεν είμαι καλός άνθρωπος αδερφέ, αλλά δεν αντιπαθώ όπως θες να περάσεις. Το Γούναρη το συμπαθείς δηλαδή. Σε κάποια πράγματα έχεις δίκιο. Α, έχω δίκιο τώρα. Ναι. Δεν τα λες έτσι πως πρέπει όμως. Πως πρέπει για. Δηλαδή τα μπερδεύεις αδερφούλη. Ναι, βέβαια. Τα μπερδεύεις. Σε κάποια έχεις δίκιο, αλλά δεν τα λες όμορφα όμως. Μάλιστα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και για τον Ορφανό και για τον Γούναρη και για τον ένα και για τον άλλον.
Τη μαλακή την έκανε ο Σαλπικρής, έφυγε. Ναι. Οκ, okay, αλλά δεν είναι... Οκ, okay, έφυγε, του πως αγοράκης φύγε να πάρουμε κανένα φράγκο. Έφυγε. Το Κούδας δεν έφυγε, ρε. Έφυγε. Μπράβο. Δηλαδή άλλη είναι η φιλοσοφία σε αυτό που θες να παρουσιάζεις, αυτό που θες να πεις, αλλά όχι με το Σαλπικρή. Τον Κούδα δεν το μίσησες όμως. Μπορείστε. Τον Κούδα άγαλμα τον έκανες, δεν το μίσησες. Δεν το μισήσα γιατί σέβομαι να πούμε για αυτά που έπαιξε, για αυτό που έκανε. Αλλά δηλαδή τώρα τι σε... Τι. Είμαι να πούμε αυτό που λες τώρα για το Σαλπικρή. Έχεις κατόψυχος εναντίον του Σαλπικρή. Αδερφούλη, είναι οι 300 αδερφούλοι. Μόνο. Δεν είναι όλοι οι παοξίδες έτσι. Α, τον αγάπηγαν οι άλλοι δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί εγώ τον αγαπάω. Εγώ μια ζωή να πω, είμαι στην Τύρα 4, στην 7 και είμαι μια ζωή εκεί και εξωτερικό και εδώ και εκεί. Mm. Γιατί έβρισα ποτέ τον Σαλπικρή, άσχετα σε μια φάση άμα έχασε ένα γκολ. Και ξέρει πόσο πολύ τον βρίζουν τον Σαλπικρή τώρα οι παοξίδες. Που, το ξέρω, ρε, που ρε, του φέρανε τον Τζαλμά. Που του φέρανε τον Τζαλμά. Ναι. Υπάρχουν αυτά, ρε. Και ο Τζαλμά κουτουλάει με τα δοκάρια και ο Σαλπικρή τα άχωνε. Ρε φίλε, είναι σε βρασμό ψυχή εκεί την ώρα. Α, λες δηλαδή ότι λόγω των παλμών, των καρδιακών. Εντάξει, ναι, εντάξει. Εντάξει, όσο λες να πούμε για τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, για πες, για πες. Αυτό εδώ πέρα γιατί ο προηγούμενος λίγο σε τα είπε λίγο. Δηλαδή εσύ λες τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι ο αγαπητός. Εσύ το βλέπεις, συγγνώμη δηλαδή, εκεί στην Καϊρακοαρό που είσαι. Πιο αγαπητός από τον Ανδρέα, εγώ είμαι δεξιός και χουντικός. Πιο αγαπητός από τον Ανδρέα ο λαό της Ελλάδας δεν υπήρχε. Ο Ανδρέας ήταν αγαπητός. Αλλά έχει διορίσει και 1 εκατομμύριο κοπρόσκυλα να πούμε. Εντάξει. Γι' αυτό ήταν και αγαπητός. Ναι, αλλά ο άλλος όμως, συγγνώμη, ο άλλος δεν έχει λεφτά να διορίσει να κάνει ένα ράνι. Κατάλαβες τι γίνεται. Οπότε, ναι. Οπότε ο άλλος που μας έχει ας πούμε με τα μνημόνια, εγώ τον βλέπω περνάει πούδρα, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Τι όμως αυτό, για βγες λίγο έξω να δεις τι γίνεται. Γιατί εσύ τι, που είσαι έξω, τι, τον βρίζει κανένας. Έχεις δει καμιά εξέγερση. Έχεις δει τίποτα, καμιά παραφροσύνη, έχεις δηλαδή καμιά οργάνωση να φωνάζει, έχεις δει αυτό καμιά διαδίκτυα. Εκεί υστερούμε μόνο, αλλά βγες έξω να δεις τι ακούει ο άνθρωπος αυτός. Τι ακούει? Εγώ πάλι που είμαι δεξιός σε λέω, πάλι και έξω δεν το βρίζω. Φαντάσου εσύ που είσαι δεξιός και δεν το βρίζεις. Ναι, αλλά ναι. Δεν είναι έτσι όμως πως το λες. Εγώ είμαι δημοκράτης. Δεν το βρίζω, λέω το κολόπεδο, ξέρω εγώ, ναι. Έτσι. Τελευταία ερώτηση. Άκου τώρα τι θα σου πω. Με γυναίκες καταγίνεσαι. Ξαδέρφες, γυναίκες, φίλες, τι έχεις, ξέρω εγώ. Συναδέλφους. Αυτό είναι το μειονέκτημά μας. Μπράβο. Δεν μου λες τώρα, θέλω αύριο και μεθαύριο να κάνεις μια ερώτηση και να πεις. Ρε παιδιά, αν βάλετε 10 πολιτικούς, τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Μητσοτάκη κτλ. Ποιος είναι ο πιο συμπαθής, ξέρεις, θα σε μπουνε, οι γκόμενες. Ναι. Ναι, κοίταξε, ναι, ναι, τι. Το έχει λίγο το φλωρίστικο, ναι, το έχει. Αλλά θα πάρεις, ναι, θα πάρεις όμως, ναι, τις γυναικείες όπως είπες προηγουμένως. Ναι, αλλά η γυναίκα όμως είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από εμάς. Το θέμα είναι αγόρι μου στο ρεζουμέ, τι θα ρίξει. Άσε το συμπαθία. Τελευταία ερώτηση, σε δευτερόλεπτα πάμε σε διάλειμμα. Εάν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς και ναι, πέρναγαν αυτά τα μνημόνια και δεν ήταν ο Τσίπρας, τι θα γινόταν η Ελλάδα? Για χαρά με απάντησες, διάλειμμα. Διάλειμμα. Ωραίος. Είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ!
ξεκινάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, όσοι έχετε προβλήματα με το πουλί σας να μην σηκώνετε, στήση δηλαδή. Όσοι θέλετε να έχετε καλύτερη επίδοση στο σεξ, όσοι είστε τέτοιοι, ας πούμε, και θέλετε, ξέρω εγώ, να μπουλκουμιάζετε. Θα πάτε και θα βάλετε το Επιμέντιουμ που το βρίσκει στον Αβράμογλου και είναι ένα φυτικό Viagra. Είναι ένα προϊόν φυτικά, όλα συστατικά δώρα της φύσεως, με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά της θετικής δυσλειτουργίας και αυξάνει και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Για εσάς που θέλετε να τεκνοποιήσετε, να πυροβολάτε μέσα, κατά ρυπάς δηλαδή. Λοιπόν, τρομερή σε αντοχή και επιδόσεις. Το βρίσκεις μόνο στον Αβράμογλου σε τιμή που δεν θα αναφέρω. Είναι κάτω από 15 ευρώ. Πάτε, βρείτε την. Μια μικρή συσκευασία είναι για 5-6 χρήσεις. Γίνεσαι Αλφα Ρωμαίο 159 Ti Turbo. Βολίδα. Φωτοβολίδα. Μοιάζει με μέλι. Το δοκιμάζετε και γίνεστε, να πούμε, πύραυλος. Δεν υπάρχει αλλού, μόνο στον Αβράμογλου. Αβράμογλου, Αγίου Μινά και Κατούνη γωνία, στο 513-094. Πάμε στον κύριο που περιμένει. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι η εξής. Όλοι κρίνονται από το βίο τους. Βίο. Από το βίο τους, διότι έθεσες ένα θέμα. Θεωρώ ότι ο βίος του κυρίου Γιάννη Γούναρη ήταν πολύ πιο δυσκύλιος. Διότι ο Γκούναρης όταν γύρισε σαν παίκτης του Ολυμπιακού στον πρώτο αγώνα και όλα μπήκε στα ποδητήρια και τα σπάσε όλα. Ναι. Λοιπόν, ο Δε Σαλπιγκίδης τρεις φορές έφερε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Μία που τα μάζεψε ο ίδιος, μία που τον πουλήσανε και μία όταν ήρθε πίσω. Εάν πήγαινε εκείνη τη χρονιά στον Ολυμπιακό, θα ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή center for από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και ενώ έπαιρνε ένα 200, γύρισε με 600. Λέω τώρα νούμερα εικονικά. Αλλά μπορεί να είναι και πραγματικά. Λοιπόν, εξεχωρίζω τη λέξη αντιπαθής από παρεξηγημένος. Ναι. Μπορεί να είναι παρεξηγημένος, δεν αντιπαθής ο Σαλπιγκίδης. Ναι. Ενώ ο Γιάννης, σε όλο το βίο, όταν ήταν δυνατός, ναι, όταν ήταν δυνατός, έκανε κινήσεις περίεργες. Σκέψου τώρα, ενώ ο Κοσκοτάς τον είχε δεξί του χέρι και θυμάμαι εκείνο το 6-1 που καθότανε δίπλα από το Σταύρο τον Κοσκοτά, τον αδερφούλη του, τι είχε δημιουργήσει. Ένα αυτό. Αλλά αν θεωρήσουμε για αντιπαθή πραγματικά, ναι, θεωρώ έναν, ο οποίος ένας είναι αντιπαθής και ένας είναι παρεξηγμένος. Αντιπαθής είναι ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, αυτός έσπηρε το χουλιγανισμό σε όλο το χώρο. Όχι ο Γκάλης δηλαδή. Ο Γκάλης ήταν μαθητής του. Νομίζω σε ένα μαγαζί που είχαμε πάει και είχαμε φάει το καλοκαίρι. Μπράβο. Με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Έγινε μια συζήτηση. Είπε ότι ήρθα και τον παρακαλούσαν οι παοξίδες να πάει στον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι έτσι. Όχι έτσι. Πώς όχι έτσι. Αυτό. Δεν μας είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι υπόθηκε και κάτι άλλο σε έναν αγώνα που διεκόπη και δεν βγαίναν οι οπαδοί του Άρη έξω. Τους είπε με τον Τηλεβόα, γιατί δεν βγαίνετε ρε παοξίδες είστε. Ναι. Αν το θυμάσαι. Και λέει ναι, ήταν το 79 σε αγώνα Κυπέλλου. Ναι. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης λοιπόν, εμένα δεν με έχει κάνει τίποτα. Απλώς λέω τα πράγματα τεκμηριωμένα. Έφυγε, πήγε εκεί που πήγε και ξαναγύρισε πίσω να ζητήσει τον ψήφο. Την ψήφο από το λαό της Θεσσαλονίκης. Ενώ ο Φασούλας έφυγε εκεί που πήγε και δεν ξανασχολήθηκε με το λαό της Θεσσαλονίκης. Και θεωρείται πιο μισητός, ενώ είναι παρεξηγημένος κι αυτός. Καταλάβατε κύριε Κωστή? Εγώ κατάλαβα ότι στην Τούμπα βρίζουν τον Σαλπικίδη χιδέα.
Όχι όλοι, όχι όλοι. Και την ώρα που έπαιζε μπάλα τον βρίζανε. Ναι, κακό. Και είχε τεράστια αποθέματα ψυχικά ο Σαλπιγκίδης για να παίξει μπάλα. Ενώ ο άλλος ο Κλάους δεν τα έχει. Ναι, ο ένας είναι δηλαδή 1,69 με ψυχή λιονταριού και ο άλλος είναι 1,85, αλλά δεν έχει αυτά τα ψυχικά αποθέματα. Ναι, και, λοιπόν, ναι. Μπερδεύεις καταστάσεις τώρα. Τώρα άλλοι δικούν, ξέρεις, μάνατζερ. Άστο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ένας δηλαδή έφερε 3 φορές λεφτά πίσω και ο άλλος ακολουθεί μια τακτική. Εγώ δεν βρίζω κανέναν, προς Θεού. Ναι. Από εκεί και πέρα, συμπαθείς ήταν ο Ανδρέας και αντιπαθείς ο γιος του. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Ναι. Είναι Ντάξει. έτσι. Πήρα από τη μάνα. Τη μάνα ήταν αντιπαθητική. Τι κοινό έχεις εσύ με τον Ανδρέα, ξέρεις? Εγώ με τον Ανδρέα τι κοινό να έχω? Είστε και δύο υδροχόοι. Αυτό έχουμε το μόνο κοινό. Ναι. Είστε λαοπλάνοι. Έλα ρε. Έλα τώρα. Λαοπλάνοι. Και ποιος άλλος είναι υδροχόος, ξέρεις? Ποιος άλλος είναι υδροχόος? Ο Μουστάκιας. Ναι. 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 Να, άλλη περίπτωση. Τρεις γυνατές. Άλλη περίπτωση, κύριε. Κυρίες και κύριοι, τι πλάκα έχει. Έτσι που λες, θα πάω όλα, θες κάτι άλλο? Ποιος προπονητής του ΠΑΟΚ που πήρε πρωτάθλημα ήταν υδροχόος? Ο Λόρα. 6 Φεβρουαρίου του 23. Λοιπόν, βέβαια. Και να σου πω και το εξής, ναι. Δηλαδή, εκείνος που ήταν αντιπαθής, ναι. αλλά ήταν πολύ καρδιά και πολύ μάγκας, ναι. ήταν ο Τάκης ο Νικολούδης. Παιδαράς. Ναι. Βέβαια. Εγώ το συμπαθώ. Ωραίος. Αλλά... Είναι ποδοσφαιρόφατσα. Εγώ το συμπαθώ. Και αν ακούει τώρα ο Νικόλας, σε έναν αγώνα λεβαδιακός μακεδονικός, ναι. τον έβριζε ο Νικόλας απ' έξω στο γήπεδο του Μακεδονικού, ναι. και πηγαίνει ο Νικολούδης στο κάγκελο, του λέει: Νικόλα, άμα βγω έξω σε πλακώσω. Και του λέει: Όχι, ρε Τάκα, ρε, όχι, ρε, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, ήταν και γαϊδουράκι ο Νικολούδης. Ναι. Ναι. Γερό παιδί. Αλλά χθες που αναφέρθηκε στην Εθνική, ναι. που ερχόταν στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Το πιο πολύ γιούχα το έτρωγε ο Νικολούδης και, ναι. και όλοι οι άλλοι. Ο Νικολούδης έτρωγε γιούχα σαν παίκτης της Εθνικής? Όταν ερχόταν η Εθνική εδώ και μαζευόταν τα καμικάζι, βρίζανε πιο πολύ Νικολούδη. Βρίζανε. Άρα τα καμικάζι ραπτοπουλίζουν. Δεν γούσαραν Εθνική και το δηλώνανε. Ναι, δεν ήταν ανθέληνες. Γιατί εγώ έχω κατηγορηθεί σαν θέληνας. Μιλάς για την Εθνική. Βρε, δεν τη γουστάρω, βρε. Δεν τη γουστάρω. Πάρα πει με ανθέληνας, εσύ Έλληνα κλέφτη. Όταν μιλάς τεκμηριωμένα δεν μπορούν να σε αντικρούσουν. Με τρύπησαν μέσω Εθνικής 50 μάτς, πάω Κάρι και Ηρακλή. Καλά, ο Ηρακλής ήταν και μικρή ομάδα. Εντάξει. Όταν μιλάς τεκμηριωμένα δεν είσαι αντιπαθής. Αλλά αφήνεις και ορίτε το συνεφάκι που σ' αρέσει. και δημιουργείς ομίχλες, πολλές ομίχλες. Και τώρα μια που μίλησε ένας φίλος. Συμβάζω σένα τώρα, κουίζ. Δεν θέλω να το πει στον αέρα. Ναι. Ο Τσίπρας μιλούσε, λέει, ελληνικά-αμερικάνικα, έτσι δεν μιλούσε? Ναι, ναι. Ποιος το κάνει εκεί, συνάδελφό σου? Εδώ? Ναι. Αμερικάνικα. Που μιλάει με αξάν. Άστο τώρα. Άλλη ώρα. Ναι, ναι. Και πράγματι ο Κουλιανός είναι ο πιο συμπαθής. Πολύ συμπαθητικός και η φωνή του και, ναι. και η ατάκα του. Και γλυκός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γλυκός. Έτσι, εγώ όταν τον ακούω με τον Μπλιάκο σαν ακροατής, γλυκαίνει το απόγευμά μου. Πώς θα σου το πω. Εν τω μεταξύ, τρώει και την ίντρικα από τον Μπλιάκο. Ο Κουλιανός και δεν λέει τίποτα. Ο Πλιάκος είναι κρύο αίμα, θα μπορούσε να γίνει ιατροδικαστής, είναι ψυχρός εκτελεστής και νομίζω ότι έδεσε πολύ με τον Κουλιανό. Ναι, ωραία, είναι το δίδυμο ωραία. Να δέσει, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο για αντιπαθείς, συμπαθείς και τα λοιπά, είμαι στη διάθεση. Στον Άρη, οι Αριανοί άραγε, ποιον παίχτη να αντιπαθούσανε? Κοίταξε, δημιούργησε ίδρυκα και ο Μπαλής. Ναι, ο Μπαλής δεν είχε όμως κάνει κάτι έτσι ώστε να τον αντιπαθήσουν οι Αριανοί. Εδώ γίνεται ένα σπουδαίο λάθος. Εμείς θέλουμε, όταν φεύγει ένας, θέλουμε να το διώξουμε ένα παίκτη και μετά το ζητάμε πίσω. Δεν στον κάτσε τώρα τι γίνεται. Ναι. Εμένα προσωπική μου άποψη είναι όποιος φεύγει, καλώς έφυγε, γεια σας, δεν θέλω να ξαναρθεί ποτέ στην ομάδα. Ναι, μου. Γιατί η επιστροφή είναι και επικοινωνιακά λάθος. Έτσι. Είναι και επικοινωνιακά λάθος. Έτσι. Και όχι μόνο είναι λάθος, μετά έχεις και κριτήριο σύγκρισης. Έτσι. Διότι δεν ξέρεις σε τι ηλικία θα σου έρθει και πώς θα σου έρθει. Ναι.
Αυτά, Κωστή μου. Τα λέμε. Καλημέρα σου. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Πού είσαι? Έλα. Έλα, Πασόκι Αυγερινέ. Έλα ρε, Πασοκάρα. Τι έγινε, καλά είσαι? Πασοκάρα, βέβαια. Να, άκου να σου πω, εγώ σαν Ολυμπιακός, να σου πω κάτι για τον Σαλπιγκίδη. Ναι. Ο Σαλπιγκίδης μπορεί να μην ξέρει μπάλα. Ξέρει όμως ποδόσφαιρο. Άπαλος, ναι. Αλλά τα σουτ που είχε και αριστερό και δεξί σουτάρες. Του γερό παιδί, παλαιστής ήταν. Και ταχύτητα. Όσα γκολ μπορούσε να βάλει αυτό σε μια χρονιά, δεν μπορούσε ο Κλάους να το βάλει σε όλη την καριέρα, έτσι. Μην το συγκρίνεις σαν φορ, σαν πλάγιο επιθετικό θα το συγκρίνεις. Όχι, όχι φίλε, σαν φορ ο Σαλπιγκίδης δεν ήταν πλάγιο επιθετικό. Πλάγιος επιθετικός χωρίς να ξέρει μπάλα δεν υπάρχει. Σαλπιγκίδης ήταν center for. Τι, δεν είναι τυχαίο ότι έβγαινε πρώτο σκόρερ όποτε έπαιζε center for. Και να σου πω κάτι, πρέπει να βγουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ οι παλιοί που πληρωθήκανε με τα λεφτά της μεταγραφής του. Ξέρεις, πήγε στο Βάζελο, εγώ δεν έχω... Ο Ζαγοράκης πρώτος από όλους, τον προέτρεψε να φύγει. Τον προέτρεψε να φύγει. Θα έβγαινε και θα... Και μετά του κάνανε 27.000 διαρκείας του Ζαγοράκη και καλά τον κάνανε και βρίζανε τους Σαλπιγκίδη. Πρέπει να βγει και να πει αν είναι άντρας ο Ζαγοράκης, να πει ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να το βρείτε, εμείς τον αναγκάσαμε και έφυγε για να πληρωθούν όλοι εδώ πέρα. Και να σταματήσει αυτό. Αλλά είναι κότες, κοιτάνε το συμφέρον του. Έτσι. Και το παιδί δεν μιλάει. Κανονικά έπρεπε να βγει και να τα πει. Έλα μωρέ, μου γκώσει αυτός είναι. Δεν μιλάει. Τέλος πάντων. Επειδή είναι καλό παιδί. Λοιπόν, άλλος αθληταράς στο στήλ του Σαλπιγκίδη ήταν ο Γκάλης. Ναι. Τόσο αθληταράς, δηλαδή έπαιζε 300 κιλά σκουότ, έχω μάθει. Ναι. Τα πόδια του είχε ένα τετρακέφαλο, φίλε, που ήταν για bodybuilder, έτσι. Έτσι. Όχι, δεν υπήρχε άλλος μπασκετμπολίστα τέτοιο πόδι. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Α, να σου πω για το Γούναρη. Ναι. Πήγε να πιτσιρικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού με τον Γιάτσεκ Μοχ, ήταν βοηθός του. Φίλε, έμπαινε μέσα ο Γούναρης. Θυμάμαι και είχε ντέταρη, τον τέτοιο να πω στο λέει, τον Κοφίδη. Τον Κοφίδη τον άφηνε ένα χιλιόμετρο πίσω όταν κάνανε σπριτ. Ο Γούναρης στα 40 του. Γερό παιδί κι αυτό. Θα σου λέω. Ο Γιάννης ο Γούναρης, φίλε, δεν έχω δει. Δηλαδή, τρέχανε γύρους στο Ρέντι, στο προπονητήριο εκεί πέρα. Ο Κοφίδης έσκαγε, καθόταν έπινε 3 λίτρα νερό και ο Γούναρης. Σκύλος. Είναι καταρρυπά, ναι. 40 χρονών. Έχω πάθει πλάκα. Τώρα να σου πω για τον άλλον. Πώς το λένε τον άλλον του υπουργού, τον αδερφό, τον Ορφανό. Ορφανός. Έχει έρθει στον Ολυμπιακό, δεν τον βάζανε μέσα, ήταν αναπληρωματικός και έκανε το τέτοιο, πώς το λένε, ρεπόρτο του Ολυμπιακού. Στο φιλαθλήτανο Γεωργίου. Ναι. Και τον έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε όλο το ρεπορτάζ της ομάδας. Άμα τα λες με τον Γεωργίου, ρώτησε τον να το πει. Σαν δεν το θυμάμαι, σαν δεν το θυμάμαι. Έπαιξε όμως και στον Ολυμπιακό, κατόρθωσε έπαιξε. Τι έπαιξε, ρε, δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Αφού είχε Σαραβάκο, είχε Λεμονή, Μητρόπουλα, αλλαγή ήταν στο εγώ. Σαραβάκο στη δουλειά και στον Ολυμπιακό, ρε. Αναστόπουλο, sorry, ρε φίλε. Τον Σαραβάκο θα ήθελα να τον πάρω. Λοιπόν, κατάλαβε σου είπα, έτσι. Και έξω αριστερά λοιπόν, έπαιξε λίγο Ορφανός στον Ολυμπιακό. Πού έπαιζε, μωρέ, αλλαγές έπαιζε στον Ολυμπιακό. Μητρόπουλο, φόρ και Αναστό, δεξί, εξτρέμ. Πού τον θυμάσαι εσύ βασικό. Στο κύπελο έπαιξε εκεί πέρα που δεν ήθελε να φύγει. Ορφανός είχε ένα μειονέκτημα. Ορφανός είχε ένα μειονέκτημα. Δεν είχε πνευμόνι πολύ μεγάλο. Ναι. Έτσι. Να σου πω λίγο, γι' αυτό να τον Ανσαριφάρ, τι γνώμη έχεις. Το center for. Ναι. Του Πανιωνίου. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα σέντερ φορ. Ο Σαριφάρτ έχει πολύ καλά τελειώματα και έχει μεγάλη τεχνική και ταχύτητα. Συνδυάζει, δηλαδή ταχύτητα, τελειώματα και τεχνική. Ναι. Έτσι. Ωραία, να σου πω κάτι τώρα. Αυτός ο παίχτης και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ που δεν έχουν σέντερ φορ θα έρθει. Α, καλά. Παιχταράς. Για ΠΑΟΚ. Παιχταράς. Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω μια είδηση τώρα. Έκλεισε σαν τρίτο center force στον Ολυμπιακό. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Ότι ο Ολυμπιακός είναι 180 χρόνια μπροστά από όλους. Α, μπράβο, να τους το πεις για να καταλάβουν. Όταν οι ομάδες τους δεν έχουν όπως και ο Σιώπης, που θα τον πάρει με καλή, πολύ καλή κίνηση. Ρε φίλε, ο Σιώπης ήταν του Ολυμπιακού. Ήταν του Ολυμπιακού, το ξέρω. Ακούς αυτά τώρα που λες και ήταν ιδανικός. Μην κοιτάς τώρα αυτά που λένε και καλά τον πήρε το από τον Πανιόνιο. Ήταν ήδη του, ήταν του Ολυμπιακού. Με προσχετική ήταν εκεί πέρα. Δεν ήταν πληρωμένος από τον Πανιόνιο τώρα. Μην ακούμε βλακίες. Αυτός ο Ανσαριφάρ πόσο χρόνο είναι? Είναι 24-25. Θα δώσουν τον Καρντόζο πίσω, θα κρατήσουν τον Ιντέγε και θα παίξει ο Ανσαριφάρ. Να μην τον πάρει μια ομάδα. Τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Και ξέρει τι πήγε και είπε: τον θέλανε κάτι ομάδα στη Γαλλία. Και λέει: στην Ελλάδα δεν θέλω να πάω σε άλλη ομάδα. Μόνο λέει στον Ολυμπιακό. Κορόιδε να πάει.
Πες μου εσύ για ποιο λόγο. Δηλαδή πώς θα κάνεις πρωταθλητισμό άμα εσύ που είσαι μελισσάνη, εσύ που είσαι εξής ρε παιδί μου και παοξής και προσδοκάς να πάρεις ένα πρωτάθλημα και δεν μπορείς να πάρεις ένα τέτοιο στυλ παίχτη. Δεν σου είπα να πάρεις από τη Μίλαν το Σέντερφορ. Πάρε από τον Πανιόνιο εδώ που τελειώνει το συμβόλαιο του Ντεάδο και λεφτά. Δεν βλέπουνε ρε. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα ρε φίλε. Πες μου εσύ. Και σε μεγάλο χώρο και σε μικρό χώρο και σε ταχύτητα και σε τεχνική και κεφάλι καλό έχει αυτός. Δεν μου λες τον γκολ που έβαλε με τον ΠΑΟΚ, το θυμάσαι? Όλη την ενέργεια που κάνανε, τη θυμάσαι? Τι κάνανε, τραβήχτηκαν, δώσανε στη δεξιά πτέρυγα. Ναι, το δεκάρι τους. Χωρίς σταμάτημα, ναι. Χωρίς κοντρόλ φίλε βάλανε τον γκολ, το θυμάσαι τον γκολ? Πώς δεν το θυμάμαι. Μαγεία. Κίνηση στη δεξιά πτέρυγα, ναι. Το δεκάρι έγινε εξτρέμ, ο εξτρέμ έγινε δεύτερος επιθετικός. Πάρτινα, εκπληκτικό, είναι δουλεμένο αυτό. Να σου πω ένα αντιπαθητικό παίχτη. Κολιτσιδάκης, Καλιτζάκης. Όχι, το Σαραβάκο το συμπαθούσαμε. Μπορεί να μας έβαζε γκολ έτσι, αλλά ήταν τόσο παιχταράς που... για τον Καρσία ήθελα να σου πω. Ο Καρσία, ρε φίλε, τι μίσητος. Καταρχήν, το πεντάρι που λες εσύ έδωσε φιαρωτό uppercut. Αλλά ξέρεις πως το έδωσε όταν χτύπησε το καμπανάκι όμως, φίλε. Που δεν κοίταζε ο Διόγκο. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι αδερφίστικο uppercut. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Ναι. Δεν το έκανε μες στον αγώνα. Το έκανε όταν χτύπησε ο διαιτητής το καμπανάκι και τους έστελνε στις γωνίες. Αυτός πήγε και έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δηλώνει μειονέκτημα. Ήθελα να σου πω και ένα άλλο ρε. Με μπέρδεψες τώρα. Για ένα παίχτη. Εντάξει, ας το θυμηθώ άλλη φορά. Άλλη φορά. Λοιπόν, Αυγερινέ, μάλιστα. Θέλω να τους ταχώσεις για την τέτοια, πώς το λένε, για τα center four που δεν παίρνουν και όχι να τους βάζεις αντιπαθητικούς και ποιοι είναι καλοί και ποιοι δεν είναι. Πες τους, πού είναι τα center four, θέλετε center four, σας το πήρε πες ο Γαύρος εδώ πέρα. Τρίτο center four τον έχει να γυαλίζει τον πάγκο και είναι το καλύτερο center four στην Ελλάδα. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα? Τι πρωτάθλημα να πάρουμε, κλείσε. Ούτε διαιτητές, ούτε παίκτες, ούτε χαφ, ούτε τέρμα, τίποτα. Τέλος, για χαρά. Δεν υπάρχει. Ουθενά πίσω yeah. είμαστε. Yeah. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πίσω είμαστε. Ναι. Τίποτα δεν έχουμε. Έχουμε ρουφιάνο σαν και σένα, ρε φίλε, για το Σαλπικίδη εκπομπή να κάνει. Γι' αυτό είναι το ευχαριστώ που βγήκε χθες το ραδιόφωνο σου. Σκατό πράγμα γάμο το κερατό σου γάμο σύχαμα. Αυτά να, σας, αυτά να μου τα πεις. Θα σα αδειάσω κανένα γεμιστήρα από αυτά. Κοντά, αυτά βάζει, να μου τα πεις όταν θα βρεθούμε οι δυο μας. Εγώ είμαι για τη μαρμίτα, παίρνω το διπλό, δεν κάθομαι να τις φάω. Τι θα κάνεις? Εδώ στην καμένη γωνιά, σε περιμένω εγώ, μη φοβάσαι. Ναι, ναι. Αυτά όταν θα βρεθούμε, να μου τι τα πεις. Να βρεθούμε, ούτε θα δεις από πού θα έρθει. Ναι. Τι θα δεις. Εντάξει. Κατόπρο μαρουφιάνη. Εκπομπή για του Αλπικίδη. Ναι. Αυτά να μου τα πεις κατηδίαν. Κατάλαβες. Αλλά φταίω εγώ που δεν σε έπρεξα στην πότσαρη. Τι να κάνω, το μετανόησα πικρά. Αυτά να μου τα πεις κατηδίαν. Και μετά κάνε μου όσες μηνύσεις θέλεις. Θα πάρω τον Κούγια, θα σε στείλω στο νοσοκομείο 2 μήνες. 2 μήνες ρε πούστη θα σε έχω εκεί πέρα, σκοτωμένος θα σε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα ρε Κώστα, γεια σου. Φταίω εγώ που δεν σε πλάκωσα. Δεν σε πλάκωσα. Έχω μια σαραντάρα στην άκρη για κάτι τέτοια. Καλώς τον, έλα φίλε. Έλα Κώστα. Έλα ρε γιατρές είσαι, έλα. Έλα, ναι, σ' ακούω, έλα. Μη χαλιές. Όχι, χαλιέμαι που δεν τον πλάκωσα τον κερατά. Τον είδα μια μέρα έξω στην Πότσαρη στο Μπουγκατσατζίδικο σαν τον Κακομήρα. Ας ψεύτικος είναι. Ψεύτικος. Ένα πεθαμένος είναι, ας τεμπελχανάς. Ξέρω και τον αδερφό του. Ο αδερφός του είναι καλό παιδί. Αυτός ένας τεμπελχανάς, ένας αλυταράς, ένας γλίτσις, ένας βρωμιάρης. Τα δόντια του έχει να τα πλύνει 4 χρόνια, ένα καθήκη. Φταίω που δεν τον πλάκωσα. Κρίμα, τέλος πάντων. Την άλλη φορά. Για λέγε, ακούω. Σαλπικίδης. Ναι. Θεωρώ ότι απλά το παιδί ήταν άτυχο που δεν βρέθηκε ποτέ να παίξει είτε με τον Λιμπερόπουλο, επιθετικό δίδυμο, είτε με τον Τζιοβάνι. Α! Άβγαινε πρώτο σκόρερ 5 χρόνια συνέχεια. Με έναν από τους δύο είχε παίξει, στον Παναθηναϊκό του Λιμπερόπουλου είτε στον Ολυμπιακό του Τζιοβάνι. Φαντάζω πόσα γκολ θα έβαζε. Δεν πειράζει. Θεωρείς δηλαδή ότι ένας τεχνίτης center for θα γινόταν και κατά συνθήκη ασισταδόρος του. ΑΕΚ ακριβώς. Έτσι, κατάλαβα. Είναι ταχύτητα. Στον Ολυμπιακό Σαλπικίδη θα βάζει 20 γκολ τη χρονιά. Δεν μου λες, εάν πάει ο Κλάους στον Ολυμπιακό. Αν εξαιρέσουμε το οπαδικό, ο Κλάους θα γίνει κάτι σαν το Μάρκο Πάντελιτς. Δηλαδή θα βάζει 10-12 γκολ ερχόμενο. Βγαίνει δηλαδή πρώτο σκόρερ στον Ολυμπιακό.
Ελά, όχι πρώτο σκοράρι. 10-12 γκολ θα έχει στον Ολυμπιακό και δεν θα είναι βασικό. Θα παίζει εύκολα μάτια, σαν παρέτηση. Λοιπόν, να σου πω τώρα του τρει δικού μου αντιπαθητικού στον Ολυμπιακό. Βεβαίω. Πρώτον είναι ο Κά. Ο Κά. Νομίζω την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί. Μου είχε βγάλει το χτυκιό ρε φίλε με αυτά που έχανε. Έχανε. Παναγιά μου βόλια. Αυτό είναι χειρότερο από τον Βίντσικο. Και από τον Μπατίκα, το χτυπιό μου είχε βγάλει. Μετά ο δεύτερος ήταν ο Μίχος. Ο Μίχος. Βέβαια. Ξέρεις αυτός το θυμάσαι τον Γκάμπριτς, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Πώς, εκεί το Ιουγκοσλάβο. Το καλό παιδί, ναι, βέβαια. Είχαν μια κοινή συνήθεια αυτοί οι δύο, έτσι. Είχαν, το χέρι ήταν πολύ ανοιχτό. Ναι. Ναι, καταλαβαίνεις. Αυτοί οι δύο. Και για μένα το έχω ξαναπεί, ο νούμερο ένα μακράν ήταν ο Δελικάρης. Ο νούμερο ένα. Τον... Ο Δελικάρης. Ναι. Όποτε τον σύμφερε. Ο Δελικάρης θυμόταν ήταν Ολυμπιακός. Όποτε τον σύμφερε ήταν Παναθηναϊκός. Ναι. 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 Αυτό. Ναι. Από εκεί και θα σου πω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Θυμάμαι ήταν ένας ξένος που είχε έρθει και ο Κόλκας τότε το τι του είχε σούρει και το τι είχε ακούσει αυτός. Ήταν αδιανόητο, δεν θυμάμαι καν πώς έκανε τον ΠΑΟΚ. Ήταν ή ο Ουντέζε ή ο Φουτσίνη. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο ήταν. Μπορεί να έχει. Δεν το θυμάμαι. Είχε ακούσει όταν μιλάμε τα πινελίκια του Εδέω, τα πινελίκια του Εδέω. Δεν υπάρχει. Από εκεί πέρα να σου πω και τους τρεις αγαπημένους του Μετρόπολης. Για να κλείσω τη δικιά σας. Για πες μου, ο Κουλιανός είναι ο ένας. Όχι. Όχι. Μακράν, ο Χιλιτίδης πρώτος. Χιλιτίδης. Τα καφεδάκια που έχω πει εγώ με το χειριστή διαδικτυακά, χωρίς να το ξέρω άνθρωπος, στις 4 και 5 το πρωί περιμένοντας να γυρίσω στο σπίτι μου, δηλαδή έχω περάσει την ιστορία. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν τα έχω πει ποτέ με τον άνθρωπο, αλλά πάρε από ραδιά. Ήταν προφανώς. Δεύτερος, και είναι και ο ρεπόρτερ ομάδας, ο Πετρωτός. Ναι. Είναι ο μοναδικός ρεπόρτερ ομάδας που δεν με έχει προκαλέσει ποτέ. Ναι. Ωραίος. Έχει θετική αύρα. Και πολύ χιούμορ. Δηλαδή στα πηγαδάκια ο Πετρωτός είναι πολύ απελευθερωμένος, πολύ χιουμορίστας και πάντα έχει να σου πει μια αστεία ιστορία. Και πάντα ενημερωμένος. Είναι πολύ καλός. Το δεν το ξέρω. Εγώ το, ναι, ναι, το, από τους, τους συμπαθητικούς ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που είναι και δικός μου φίλος. Ναι. Είναι ΠΑΟΚτζής, δεν το κρύβει, ναι. Αλλά κάνει τη δουλειά του. Δεν ψάχνει να προκαλέσει. Ναι, ναι, ωραίος. Ναι, ναι. Και ο τρίτος είναι ο Πλιάκος. Ο Πλιάκος, μεγάλο, μεγάλη μορφή. Μ' αρέσει, το τρώω ένα απίστευτα έστροπο άνθρωπο. Κοντός βλάκας δεν υπάρχει. Ναι, πανέξυπνο. Χαίρομαι να τον ακούω. Από εκεί πέρα. Ο Πλιάκος, ο οποίος Πλιάκος, είναι πολύ καλός και διαφημιστής. Δεν έχω ιδέα. Ναι, είναι καλός, είναι καλός πολιτής. Τι να σου πω, παπάς. Και ξέρεις κάτι, το λέω γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα και εσύ είσαι πολιτής. Ναι, αλλά ο Πλιάκος πουλάει γενικά. Εγώ δεν μπορώ να πάω να πουλήσω την εκπομπή, ξέρω εγώ, του Μανούση. Ή να πουλήσω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο εκτός από τη δική μου την καμπούρα, κατάλαβες. Να αλλά... ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, είναι φοβερός. Είναι πολύ τάλαντος. Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση κλείνω. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Λένε θα αρχίσει, έτσι έμαθα εγώ. Αν τέλειωσε εδώ το πρωτάθλημα. Α, τέλειωσε, ναι, τέλειωσε. Τέλειωσε. Ναι. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Φίλε, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινάς εσύ έτσι. Βάλεσαι από ΕΠΟ. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Εδρεώνεσαι με την ΕΠΟ. Δεν κάνεις τις εκλογές. Τους ξεφτιλίζεις. Και στο αγωνιστικό κομμάτι ξεκινάς πολύ χάλια. Με πολλά προβλήματα. Περνόμενος. Και οι άλλοι δεν το εκμεταλλεύονται ούτε μία αγωνιστική να σε περάσουν. Όσο μπόρεσε. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Ξέρεις που πήγε αυτός ο Βίκτορ που είχα προπονητή, ε. Ποιο που πήγε. Αντικατέστησε τον Πογιέτ. Έφυγε ο Πογιέτ, ναι. Και το πήρε θέση τον Βίκτορ. Ναι. Για να δεις τι γίνεται σε αυτό τον πλανήτη, ας πούμε. Δηλαδή να μου λένε. Αυτοί σε αυτή την ομάδα που δεν πρέπει να έχουν ιδέα από τον Πογιέτ. Τέλος πάντων. Πογιέτ είναι πολύ καλή περίπτωση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ ωραίος προπονητής. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Πογιέτ. Η ΑΕΚ θα πήγαινε πολύ καλύτερα με αυτό το υλικό, με τον Πογιέτ. Έτσι θα ξεφορτωθώ εγώ τον Μπέντο λογικά. Ελπίζω να είναι δεύτερο. Άμα είναι άνθρωπο, θα τον πάρω ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Ο Μπέντο. Ο κύριε Μπέντο. Πάμε στον πρώτο τελευταίο φίλο, ναι.
Γεια σου Κωστή. Καλώς το να. Καλώς το. Τι γίνεται. Καλά κύριε Κωστή, εσύ. Λοιπόν, για μένα δύο έχω αντιπαθητικούς ποδοσφαιριστές. Ένας ήταν ο Τέλης ο Πατάκης του Ηρακλή. Αντιπαθής. Ναι. Και ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Ο Τάσος, για ποιο λόγο τώρα θα μου πεις και για τους δύο. Ο Μεν Τέλης Μπατάκης, ναι, έτρεχε βολίδα επάνω στο λάι της Μανής στον διαιτητή σαν σε κάθε φάση και σε εκνεύριζε σαν θεατή στο γήπεδο. Ο Μητρόπουλος πουλούσε και τσαπουκά και προκαλούσε γενικώς. Ναι. Αντιαθλητικοί παίκτες ήταν ο Ανατολάκης, ο Καλιτζάκης και ο Κολιτσιδάκης. Τώρα, γιατί μιλάνε για center for Κορμιάκη και τα λοιπά. Ναι. Η μεγαλύτερη center for, ή μάλλον από τους μεγαλύτερους for που έβγαλε το ποδόσφαιρο, δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλή. Στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Κουϊρουκίδης του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος ο Σιδέρης του Ολυμπιακού. Ψηλός ήταν ο Σιδέρης. Γύρω στο 1,73-1,75. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αναστόπουλος και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ναι. Ήτανε κοντοί σχετικά, ναι, για εννιάρια. Ναι. Όμως ήταν από τα καλύτερα εννιάρια που περάσαν από τα ελληνικά γήπεδα. Ναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή αν κάνεις μια συλλογή εννιαριών, ψηλό εννιάρι, πολύ καλό. Ο Αναστόπουλος και εξωδεξιά έπαιξε. Ναι, αλλά μετά έπαιξε εξωδεξιά έπαιξε στον Πανιόνι, στο Ολυμπιακό έπαιξε εννιάρι. Ναι, είναι μεγάλη μαγιά να μπορείς να παίξεις το ίδιο καλά δύο θέσεις. Στον Ολυμπιακό έπαιξε εννιάρι. Ναι. Εννιάρι ψηλό καλό τώρα. Ψηλό, ήταν ο Αλέκος ο Αλεξιάδης. Κεφαλοσφαιριστής. Και ο Αντωνιάδης του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτή τρίπλα ένας μένα δεν είχαν όμως. Εντάξει, δεν είχαν. Τα κεφαλοσφαιριστέ, μεγάλη. Αλλά η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Έτσι. Και επειδή για μένα το μεγαλύτερο center for όλων των εποχών, βάσει τον γκολ που επέτυχε με 73 γκολ σε 72 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανία, ήταν 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 72 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανία, να λέω 72 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανία, να λέω 72 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανία, να λέω 72